Έλα να πάμε. Ώρα Ελλάδος Τρίτης. Και είμαστε εδώ. Και λέμε καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Από άκρη σε άκρη θα είμαστε εδώ με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Γιατί πρέπει πάντα να ενημερωνόμαστε, να ξεκινάμε την ημέρα μας γνωρίζοντας τι έχει συμβεί εχθές, τι θα μας συμβεί ενδεχομένως σήμερα. Γιατί και... τι συμβαίνει τώρα που μιλάμε. Και κυρίως αυτό. Και πρέπει να σας πούμε ότι. Α, ναι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δεν είναι. Ρε παιδάκι, τι μου παίρνει. Τι λες τώρα. Μετά λέτε εμά τι γυναίκε ότι μιλάμε συνέχεια. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία, στο Σωτηράκι, στη δικιά μας τη Ρία. Ο δικός μας ο Σωτήρης. Το Σωτήρι μας να δείξουμε. Δείξτε λίγο το Σωτήρι. Σωτήρι. Σωτήρης. Έλα Σωτηράκι. Σωτηρία είναι. Παιδιά, δείξτε. Χρόνια πολλά, να συγχαιρόμαστε. Με μεταμόρφωση του Σωτήρου, είναι μια μεγάλη γιορτή, ειδικά εκεί για τα μέρη μας, από εκεί που είναι και η Σωτηρία, από την Πελοπόννησο, από εκεί Παρισία, Γαργαλιάνους εκεί πέρα, γιατί πανηγύρια. Και εμείς στο Βόλο έχουμε πανηγύρια και γιορτάζουμε. Και πάμε και τα σταφύλια στην εκκλησία, να ξέρεις σήμερα. Και νομίζω ότι θα δούμε και εικόνα στη συνέχεια. Εικόνες, βέβαια. Πάμε να δούμε τα θέματά μας. Να δούμε τα θέματά μας, αφού πρώτα σας πούμε ότι θα έχετε ένα ψηλό θεματάκι σήμερα, έτσι. Μπορεί να έχετε φύγει περισσότεροι από την Αθήνα. Να πάμε σιγά σιγά στα σημεία μας. Εδώ μας ο σκηνοθέτης, καταλαβαίνετε τώρα, τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν, έχει και κίνηση στο δρόμο. Στη λεωφόρο Κηφισίας εκεί έχουμε ένα θεματάκι που είναι χαλάσει τα φανάρια. Και πηγαίνοντας στη δουλειά σας σήμερα το πρωί, ενδεχομένως να ταλαιπωρηθείτε. Όχι ωστόσο όσο περιμένετε, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί από την Αθήνα. Διακοπές είναι. Αύγουστος είναι. Άδεια είναι η Κηφισίας, λοιπόν, αλλά όσοι κινηθείτε να προσέχετε. Λέμε, συμβολή οδών Καποδιστρίου και Παλαιολόγου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Χαλασμένοι οι φωτεινοί σηματοδότες, τροχονόμοι στο δρόμο, βοηθούν εκεί τους οδηγούς όσο μπορούν. Αν πάμε τώρα στα θέματά μας και πρέπει να πάμε. Ξεκινάμε την Κέρκυρα. Να πάμε την Κέρκυρα, γιατί εκεί έχουμε μια απίστευτη καταγγελία, κυρίες και κύριοι. Σε τι αφορά αυτή η καταγγελία. Σε έναν νεαρό εκπαιδευόμενο μάγειρα, ο οποίος πήγε να δουλέψει στο εστιατόριο ενός γνωστού σεφ, ο οποίος είναι και γνωστός τηλεσεφ, τον έχουμε δει σε τηλεοπτικές εκπομπές, και κάνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία ότι δέχτηκε μέχρι βασανισμούς προκειμένου εντός εισαγωγικών να μάθει. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε με τον δικηγόρο του, θα δούμε και τι απαντά ο σεφ. Θα μάθουμε και το όνομά του στην πορεία, δεν θα το πούμε τώρα. Ενδεχομένως να το ξέρετε, αλλά δεν θα το πούμε τώρα. Ο οποίος λέει ότι δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Εκείνος εμφανίζει εγκάβματα στο κορμί του, τον έκαιγαν με λάδι, ότι τον έκαιγαν με σπάτουλα μαγειρέματος, προκειμένου να μάθει να μαγειρεύει. Και μάλιστα τον κατούσαν και 12-13 ώρες στη δουλειά. Έχει κάνει και καταγγελία στο εργατοπαλλητικό κέντρο της Κέρκυρας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Και να πούμε, αν έχει ο κόσμος κάποια καταγγελία να κάνει, μπορείτε να τηλεφωνήσετε ή να στείλετε μήνυμα στο Facebook. Θέλουμε να συμμετέχετε στην εκπομπή. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν παρόμοια περιστατικά και αν όντως ισχύει αυτό. Καλώς έγινε και βγήκε στην δημοσιότητα, Δημήτρη. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το κρίνει βεβαίως πάντα η δικαιοσύνη. Εμείς κρατούμε τις αποστάσεις μας. Ακούμε ωστόσο όλες τις πλευρές με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί δεν είναι όμορφο πράγμα τουλάχιστον. Είναι και αξιοπερίεργο. Συγκλονίζει και λίγο να βλέπεις ένα νεαρό παιδί να είναι καμένο όλο το κορμί από λάδι. Τώρα, το πώς έγιναν όλα αυτά θα τα μάθουμε συνέχεια και θα ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Λοιπόν, να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα που θα συγκλονίσει. Από εδώ, μέσα από την εκπομπή μας, θα δείτε και θα ακούσετε. Ένα τετράχρονο παιδάκι, λοιπόν, πήγε με τη μαμά του στον Πειραιά στις Κούνιες. Πήγε το παιδί να κάνει κούνιες. Εκεί, λοιπόν, που ήταν στο πάρκο, φεύγει ένα σκυλί από την ιδιοκτήτριά του. Και κοιτάξτε, παιδιά, πώς έκανε το παιδάκι. Το δάγκωσε στο πρόσωπο, το δάγκωσε στο σώμα του. Το παιδάκι νοσηλεύεται, έχει κάνει 12 ράματα. Κοιτάξτε την ψυχούλα. Είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εμείς θα συνδεθούμε μετά και με το νοσοκομείο. Η Ελευθερία Σπυράκη είναι και να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Αλλά θα μιλήσουμε και με το δικηγόρο της οικογένειας. Από όσο γνωρίζουμε, η ιδιοκτήτρια πήγε αυτόφορο, συνελήφθη χθες. Τώρα είναι ένα μικρό παιδάκι. Μην πάμε μακριά. 4χρονο παιδάκι με τη μητέρα του, την παιδική χαρά. Και να βλέπεις το παιδί σου τώρα να το έχει πιάσει να σκύψει το δαγκόνι στο πρόσωπο. Τι να κάνεις και σε ποιον να κατηγορήσεις. Και πάντα φταίει ο ιδιοκτήτης πάντως ενδεχομένως σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι ξέρετε τώρα πρέπει τι γίνεται. Πρέπει να προσέχεις το σκύλο σου. Πρέπει να προσέχεις το. Είσαι υπεύθυνος. Είσαι υπεύθυνος για το συμβαίνει. Ακριβώς. Πάμε λίγο να δείτε, πάμε κεντρικό Αιγαίο. Η εικόνα που θα δείτε είναι από τα Λέβηθα. Αν δεν ξέρετε πού είναι τα Λέβηθα. Είναι ένα μικρό νησάκι, Λέβηθα και Κίναρος. Να το. Είναι μεταξύ Δωδεκανήσων, βλέπουμε και εικόνες όμορφες εκεί, μεταξύ Δωδεκανήσων και Κυκλάδων. Στην καρδιά του Αιγαίου, στη μέση των Πουθενάκη, θα συναντήσουμε την οικογένεια των μοναδικών κατοίκων, των Καμποσέων. Ποια είναι η οικογένεια λοιπόν Καμπόσου, πώς βρέθηκε στο νησί, πόσα χρόνια ζει εκεί, από το 1820 να σας πω. Κοντινότερος άνθρωπος από το νησί είναι στα 24 ναυτικά μίλια, 2,5 ώρες
με το σκάφος. Εδώ είναι το μικρό λιμανάκι τους, εκεί είναι βοσκοί άνθρωποι, είναι οι ακρίτες μας που κατάττει το νησί. Γιατί θα πάμε εκεί, θα μάθουμε καταρχήν πώς ζουν. Θα μάθουμε ότι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τους σκαφάτους, διότι έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να κάνουν μπάνιο. Και επίσης, εκεί πέρα βρέθηκε ένας μεγάλος αρχαιολογικός θησαυρός στο βυθό, δίπλα από το νησάκι το συγκεκριμένο. Θα τα μάθουμε όλα, θα μιλήσουμε και με την εφορία Νεαλίων Αρχαιοτήτων. Κοίτα, θα δούμε και τις αναγκαλύψεις. Είναι όντως θησαυρός αυτό που βρέθηκε. Δύο μεγάλα αναβάγια. Μόνο η άγκυρα του πλοίου του. Οι καμποσέοι τα φυλάνε τώρα αυτά. Όχι όλα τα ευρήματα, αλλά μόνο η άγκυρα που είχε το πλοίο από εκείνη την εποχή, γιατί είναι από τον 5ο-6ο αιώνα χρονολογείται. Είναι 400 κιλά. Αυτή είναι η άγκυρα. Και δεν μπορούσαν να τη μεταφέρουν και μάλιστα από την εφορία Νεαλίων Αρχαιοτήτων και έχουν αφήσει στο νησί να τη φιλούν οι μόνιμοι κάτοικοι, η οικογένεια των καμποσέων με τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια σήμερα. Θα τα δούμε όμως. Θέλω να φύγουμε από Ελλάδα. Θα πάμε λίγο στην Ιταλία να δεις τι κάνει εκεί πέρα ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης, ο Σαλβίνι. Τα σπάει. Έβγαλε την μπλούζα του, βρέθηκε σε beach bar, έβγαλε την μπλούζα του, ανέβηκε στα ντεξ. Αυτός εδώ που βλέπεις είναι ο Σαλβίνι. Όχι ο κύριος Τιέστο, δεν είναι ο DJ Τιέστο. Όχι, ο Σαλβίνι καλά δεν είναι. Ο Σαλβίνι, πού είναι? Σε μπέρδεψες. Νάτος, αυτός ο Σαλβίνι, μάλιστα. Νάτος. Λοιπόν, με την κοιλιά βγήκε, έπαιξε μουσική, χόρεψε εκεί με τις κυρίες με τα μπικίνι. Έγινε χαμός και όπως καταλαβαίνεις έχει γίνει πρώτο θέμα σήμερα στην Ιταλία και όχι αδίκως. Πρόεδρος της ακροδεξίας Λίγκας λοιπόν. DJ σε παραλία βλέπουμε εκεί, εθέρειες υπάρξεις βλέπουμε. Μάλιστα. Φαντάστο τώρα να συμβαίνει στα ελληνικά νησιά εδώ, αυτό να δεις έναν πολιτικό με μαγιό, δεν συμβαίνει. Μάλλον με μαγιό και να κάνει και το DJ, δεν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Πρόεδρο κόμματος, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνάντηση. Για να δούμε τώρα. Θα πάμε και στα φιόρδ. Ποια είναι τα φιόρδ της άλλης πλευράς, εκεί στο Ιόνιο, στο Μεγανήσι, δίπλα από τη Λευκάδα. Θα συναντήσουμε έναν υπέροχο κύριο εκεί. Το Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος βρέθηκε στο νησί εντελώς τυχαία γιατί έκανε στο πλοίο ο άνθρωπος, ήταν αθλητής και κάποια στιγμή βρέθηκε εκεί στο. Έχουμε και εικόνα. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Αν είναι καμία σημασία, εδώ θα τα δείξουμε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μάθουμε πώς κατάφερε εν μέσω κρίσης να στήσει εκεί πέρα μια πολύ ωραία επιχείρηση. Να έχει τη μαρίνα του νησιού και αυτή τη στιγμή όλο το διεθνές jet set των πλουσίων και των μεγάλων θαλαμιγών, αυτά τα τεράστια σκάφη τα οποία βλέπετε να κυκλοφορούν. Να βρίσκονται εκεί. Θα τον ακούσουμε συνέχεια, θα ταξιδέψουμε, θα δούμε και εικόνα. Θα τα δούμε συνέχεια. Λοιπόν, και επειδή σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, είναι του Σωτήρος, θα δούμε εικόνες από την εκκλησία, από τα σταφύλια που πηγαίνουν οι πιστοί και όσοι έχουν τα μπέλια τους σήμερα στην εκκλησία για να ευλογηθούν. Είναι ένα έθιμο που ακόμα το κρατάμε στην Ελλάδα, από τα ωραία έθιμα. Και εγώ θυμάμαι, Ρησί Δημήτρη, στο Βόλο, στην εκκλησία, ο Παπαγιώργης μας έδινε ένα τσαμπισταφύλι όταν πηγαίναμε. Ήταν το δώρο της ημέρας, το αντίδωρο. Το αντίδωρο. Εκεί η γειτόνισσά μου, η κυρία Βούλα, καλημέρα και στο Δημήνη Βόλου που έχει σταφύλια. Πέκοβε και πήγαινε έτσι μια μεγάλη γαβάθα. Και όλοι την περιμέναμε αυτή την ημέρα. Σηματοδοτεί το καλοκαίρι και μάλιστα δεν τρώγαμε, να ξέρει, σταφύλι πριν το Σωτήρος. Υπέροχα έθιμα έχει η χώρα μας. Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα. Να δούμε μερικούς από τους τηλεθεατές μας, από τους αγαπητούς μας φίλους, που μας έχουν στείλει φωτογραφίες από χθες. Καστοριά. Καλημέρα στην Καστοριά. Καλή ζωή. Καστοριά και είναι τσιπουράκι αυτό, παιδιά. Τσιπουράκι ναι. Είναι. Τσιπουράκι και ωραία θέα, λέει. Όλα. Και ο μεζές έτοιμος και το τυράκι, η ντοματούλα. Εκπληκτικά πράγματα. Καλή ζωή χωρίς τσιπουράκι και ωραία θέα δεν γίνεται. Πολύ όμορφα. Καλημέρα στην Καστοριά. Και στη χώρα της Σερίφου. Τι ωραία η Σερίφος. Αυτό το άσπρο μπλε και ο βασιλικός που μυρίζει στα παραθύρια. Έτσι τι ωραία είναι, 7 η ώρα το πρωί. Καταπληκτικά, πανέμορφα. Έχουμε άλλες φωτογραφίες. Ανάφη. Καλημέρα στην Ανάφη. Ωραίες φωτογραφίες. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Στείλτε μας τις φωτογραφίες σας στο Facebook. Θέλουμε να βλέπουμε πού είστε, τι κάνετε, πώς ξυπνάτε. Facebook, είπαμε Δημήτρη. Facebook. Ωραία, Ελλάδος. Καλοκαίρι. Αυτά είναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή βλέπαμε την Ανάφη και έρχονται συνέχεια φωτογραφίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον λόγο. Η Ανάφη, ξέρεις τι παράπονο έχουν οι άνθρωποι εκεί. Ότι είναι δίπλα στη Σαντορίνη και είναι ξεχασμένοι. Λέει και εμείς έχουμε ομορφιές. Ελάτε, πάρτε ένα σκαφάκι. Αφήστε τη Σαντορίνη, ελάτε δίπλα μας λίγο να μας δείτε στην Ανάφη. Να μοιραστείτε και εδώ ο κόσμος, να δούμε και εδώ τι γίνεται. Αν ανέβει και ο τουρισμός του νησιού, γιατί έχουμε ωραία πράγματα να σας δείξουμε. Πάμε ωστόσο στην επικαιρότητα, γιατί είναι αναγκαία. Έχουμε εδώ το Θοδωρή, το σκουλί δίπλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχει έχουμε φωτιά. Έχουμε φωτιά λοιπόν στο Ξυλόκαστρο. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στην περιοχή Ελληνικό.
το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύει το δίσβατο της περιοχής. Παρ' όλα αυτά δεν κινδυνεύει ευτυχώς η κοινότητα του ελληνικού. Επιτόπου επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα 6 ατόμων. Ενώ τώρα με το πρώτο φως ημέρας συνδράμουν και τα ένα αέρια μέσα. Αυτό νομίζω θα είναι σωτήριο. Ελπίζω να μην φυσάει πάρα πολύ σήμερα. Θα με ακούσουμε σε λίγο τον μετρολόγο μας. Αλλά αν σηκωθούν αεροπλάνα και ελικόπτερα εκεί, ενδεχομένως να περιοριστεί γρήγορα η φωτιά. Θα το παρακολουθούμε εμείς μες την ημέρα. Ό,τι εξέλιξη έχεις. Τι γίνεται τώρα, ρε Θοδωρή, με το κάπνισμα τώρα, και τους οδηγούς? Για όποιον καπνίζει, ναι, οποιοδήποτε τσιγάρο, δηλαδή ηλεκτρονικό, κανονικό τσιγάρο, τα φυτικά που έχουν βγει τώρα τελευταία, απαγορεύεται δια νόμου, απαγορευόταν αν δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ ο νόμος. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, στους οδηγούς μέσω μαζικής μεταφοράς που καπνίζουν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο 1.500 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος μέχρι και έναν μήνα. Ναι. Αν τώρα στο όχημα. Λογικό ακούγεται αυτό. Πάρα πολύ λογικό. Ναι. Και έχουμε δει πολλές φορές. Πάμε στους ιδιώτες τώρα, στους ιδιώτες. Λοιπόν, αν οδηγεί κάποιος και έχει μέσα παιδί κάτω των 12 ετών, εγώ θα λέγω ότι θα πρέπει να είναι κάτω των 18, από τα 18 και κάτω. Εγκληματική η ενέργεια να κάνει. Προβλέπεται πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και πρόστιμο 1.500 ευρώ σε αυτόν που καπνίζει, δηλαδή στο συνεπιβάτη. Δηλαδή δεν φταίει. Αν είναι και ο συνεπιβάτης, αν κάνει την παράβαση και εκείνος ακριβώς, αν σταματήσει. Αν υπάρχει παιδί όμως μέσα, να το διευκρινίσουμε αυτό. Γιατί εγώ χθες έλεγα γενικότερα, έλεγα στη Μαρία την Παύλου, την αρχισυντάκτριά μας, και λέει όχι γενικότερα, αν υπάρχει το παιδί. Κανονικά μέσα θα έπρεπε να καπνίζει σε κλειστό χώρο όπως είναι το αυτοκίνητο, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν καπνίζει το τσίγαρο και τον υπόλοιπο κάπνο δεν είναι ωραίο πράγμα. Γενικώς δεν κάνει καλό το κάπνισμα και γενικώς το λέμε και στον εαυτό μας. Εγώ το λέω στον εαυτό μου πρώτα. Εγώ δεν καπνίζω, με εγώ το λέω σε μένα. Πρέπει να σταματήσουμε όλοι να καπνίζουμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Κάνει κακό στην υγεία μας, οδηγεί σε θάνατο και αργό μάλιστα. Και μετά πάμε πού, Θοδωρή μου? Μετά πάμε στην. Σε εξελίξεις από τη χθεσινή ιστορία με την θλιβερή ιστορία αυτή. Με το 19χρονο που πήγε διακοπές στοιχείο και δυστυχώς έχασε τη ζωή του με τόσο άδοξο τρόπο, με μια μπασκέτα να πέφτει επάνω, την εικόνες που βλέπουμε είναι πάντα. Οι εικόνες που βλέπουμε, ανίποτη τραγωδία για τον 19χρονο που πήγε να παίξει στην μπασκέτα. Στη δασκαλόπετρα εκεί πάνω και από τον Βροντάδο. Να πούμε ότι χθες το απόγευμα με τη διαδικασία του αυτοφόρου κρατείται ένας μηχανικός που εργαζόταν στο Δήμο Χίου το 2002 και φέρεται να φέρει την ευθύνη για την κατασκευή του έργου. Αυτό σημαίνει ότι ανέτρεξαν στα αρχαία, γιατί δεν ο δήμαρχος δεν νομίζω ήταν εκείνη την περίοδο. Έψαξαν να βρουν ποιος ήταν ο μηχανικός και υπεύθυνος του έργου. Ακριβώς, ήταν τεχνική εταιρεία Βροντάδου. Βρήκαν λοιπόν σε ποιους είχε ανατεθεί το έργο. Βρήκαν ότι είχε υπογράψει ο συγκεκριμένος κύριος. Για να μείνουμε λίγο, για να δείξουμε. Αυτό κοιτούσα τώρα, Δημήτρη. Κοιτάξτε την εικόνα. Η εικόνα τα λέει όλα. Να δούμε λίγο την προηγούμενη εικόνα. Κοιτάξτε την μπασκέτα, έχει ξεριζωθεί. Είναι η ερώτηση που κάναμε χθες. Κανείς δεν είχε δει ότι αυτή η μπασκέτα. Φαίνεται σαν να έχει τοποθετηθεί απλά με τσιμέντο, χωρίς να υπάρχει μια βάση με μεταλλικές βίδες. Βεβαίως, κοιτάξτε και που βρίσκεται. Έτσι, είναι δίπλα στη θάλασσα. Η αλμύρα κάνει πάντα. Διαβρώνει. Έχει διαβρωθεί. Είναι 20 ετίας τουλάχιστον. Ενώ σύμφωνα με καταγγελίες, αντί για χαλίκι και τσιμέντο που χρησιμοποιούν συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, είχαν χρησιμοποιήσει βότσαλα από την παραλία. Το χειρότερο ξέρει ποιο είναι. Ότι βότσαλα από την παραλία. Δηλαδή, το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι, παιδιά. Ότι γίνεται ένα έργο, τοποθετείται ένας αθλητικός χώρος με μπασκέτες πριν από 20 χρόνια. Σου λέω εγώ, όπως λέμε για δεκαετίες. Καμία συντήρηση. Δηλαδή πρέπει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή για να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί οι χώροι πρέπει να συντηρούνται. Και τώρα κοιτάμε ποιος έχει την ευθύνη και αν θα τιμωρηθεί κανείς. Γιατί συνήθως, όπως καταλαβαίνετε από τη γραφειοκρατία, να γίνει εισαγγελική έρευνα, δεν θα τιμωρηθεί τελικώς κανείς. Αυτό βγήκε και σχετική εγκύκλειος από το Υπουργείο. Ποιος, τώρα ακριβώς να γίνει έλεγχος σε όλα τα δημόσια γήπεδα και στα πάρκα. Αλλά κατόπιν εορτής, δυστυχώς, στην Ελλάδα, αλλά ας γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Φυσικά το τσιμέντο είναι πάρα πολύ λίγο, ήταν ελάχιστο για να κρατήσει μια τόσο βαριά κατασκευή. Πάμε και στην ιστορία και στην Αντίπαρο. Μάλιστα. Πάμε στην Αντίπαρο, όπου έφερε στο φως δημοσιότητας ο γιος του Tom Hanks μέσα από τα social media. Ο τηρήστης λοιπόν πήγε στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσει και ζήτησε συγγνώμη και ότι δεν θέλει να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του αστυνομικού. Είπε με λίγα λόγια ότι εκείνος προκάλεσε τον αστυνομικό. Είχε διεταχθεί, να πούμε, ένορκη διοικητική εξέταση από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Κλήθησαν για καταθέσεις εμπλεκόμενοι και είπε ότι εγώ προκάλεσα τον αστυνομικό. Δεν επιθυμώ την ποινική του δίωξη, διότι ο άνθρωπος δεν έφταιγε. Εγώ άρχισα να κάνω. Και μάλιστα τον ευχαρίστησε, καθώς ουσιαστικά τον απέτρεψε στο να κάνει ακόμα χειρότερα πράγματα. Οπότε έληξε το περιστατικό. Από ό,τι φαίνεται έχει λήξει το περιστατικό, γιατί.
Με το Σταμάτη Κραουνάκη, τι έχει γίνει? Ο Σταμάτης Κραουνάκης, λοιπόν, έγινε ένας μικρός χαμός στην Ίδρα, σε μια συναυλία που έδωσε στην Ίδρα. Mm-hmm. Τα έβαλε με μια μητέρα, η οποία έσπρωχνε τα παιδιά, φαντάζομαι, για να πάνε λίγο πιο μπροστά στην σκηνή, για να δουν τον κύριο Κραουνάκη. Βγήκε όντως εκτός σε αυτού. Βγήκε όντως εκτός σε αυτού, σταμάτησε τη συναυλία, άρχισε να φωνάζει τη μητέρα. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε ένα σχετικό. Για να ακούσουμε λίγο την εικόνα, γιατί βλέπω εκεί φωνάζει. Έχει σηκώσει και τα χέρια, για να ακούσουμε. Δεν θα είναι κολλήτες αύριο αυτά τα παιδιά με αυτή τη μάνα. Πηγαίνετε στη θεσούλα σας. Πηγαίνετε. Άστε τα παιδιά ησυχά. Τα έχετε ξεσκίσει. Είστε χειρότερες από τα παιδιά. Άστε τα ησυχά τα παιδιά. Άστε τα ησυχά, κυρά μου. Πηγαίνετε στη θέση σας. Τα έχετε τσακίσει. Δεν θα είναι κολλήτες αύριο αυτά τα παιδιά με αυτή τη μάνα. Πηγαίνετε στη θεσούλα σας. Πηγαίνετε, παρακαλώ! Τσιμούδια! Ορίστε μας! Έτσι τα κάνατε όλα σαμπά και ψηφίζουν αυτά που ψηφίζουνε. Έχετε σηκωθεί 4 φορές. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Από την αρχή. Αυτό έγινε όντως, ήταν μέρος του σοου. Δεν είναι μέρος του θεατρικού, γιατί κάνει και κάποια θεατρικά ο Σταμάτης Κραουνάκης με τη Σπύρα Σπύρα. Καθόλου θεατρικό, ήταν πραγματικότητα. Και μάλιστα η μητέρα πρόκειται, να, σύμφωνα με πληροφορίες, να κάνει μήνυση στον κύριο Κραουνάκη, καθώς την προσέβαλε δημοσίως. Δεν αισθάθηκε καλά η μητέρα. Από ό,τι φαίνεται όμως, ήταν πραγματικά εκτός αυτού. Έσπρωξε τα παιδάκια της. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Σύμφωνα με τον κύριο Κραουνάκη, η μητέρα σηκώθηκε 4 φορές για να πάει τα παιδιά πιο μπροστά στη σκηνή. Ναι, για να τον δουν. Για να τον δουν και τις λέει ο κύριο Κραουνάκη ότι αφήστε επιτέλους τα παιδιά. Είναι μια πληθωρική ιδιοσυγκρασία. Το γνωρίζουμε άλλωστε. Στο τέλος έκανε και άλλες φορές έχει έντονες αντιδράσεις. Έκανε και το πολιτικό. Είναι και αυτό που λέμε καλλιτεχνική αδεία ορισμένα πράγματα. Και καλύτερα ορισμένες ιστορίες τέτοιες να τελειώνουν. Το θέμα είναι ότι όταν πας να διασκεδάσεις, δηλαδή και ο άλλος ο κόσμος που πήγε εκεί για να τον ακούσει. Φαντάζομαι έφυγε μετά η κυρία με τα παιδάκια. Φαντάζομαι ότι έφυγε και γι' αυτό το λόγο θα κάνει και την μήνυση. Θοδωρή μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Και θα δούμε τον Άρη τον Κουτσιούκη τώρα, για να δούμε και τις ειδήσεις από την Βόρεια Ελλάδα. Πάλι στο λιμάνι, πάλι ωραίες εικόνες, πάλι υπέροχη. Εκεί η νύφη του Θερμαϊκού, η νύφη της Βόρειας Ελλάδας. Άρη μου, καλημέρα. Έχεις και ετοιμάσει και θέματα και βίντεο, έχουμε καλημέρα. Και ληστείες, έχουμε και από όλα μας έχεις ετοιμάσει. Σε ακούμε. Καλημέρα σας από τη Νέα Παραλία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το περιστατικό που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Θεμιστοκλής Σοφούλη και έφερε στην επιφάνεια το GR Times με το ρεπορτάζ της Φανής Χαρίση. 4 άτομα λοιπόν, ένα ζευγάρι και μια υποτιθέμενη μοναχή που είχε και ένα καρότσι με ένα μωρό. Κάτσε και τώρα. Μια κοπελίτσα. Μοναχή με μωρό. Σούπερ μάρκετ. Μοναχή με μωρό, μάλιστα. Βλέπετε ότι δεν ταιριάζει. Όχι, ναι. Ιδιαίτερα. Λοιπόν, άρχισαν να κάνουν τις βόλτες τους στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ και να ψάχνουν, υποτίθεται, τα πράγματα που θέλουν να αγοράσουν. Όμως, όπως αποκαλύφθηκε από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, μόνο αυτό δεν έκαναν, καθώς είχαν βάλει στο μάτι κυρίως καλλιντικά, που είναι και αρκετά ακριβά στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα έβαζαν μέσα στο καρότσι του μωρού, στα ρούχα τους, όπου μπορούσαν να τα κρύψουν. Το αντιλήφθηκε ο υπεύθυνος του καταστήματος. Όταν πήγαν να βγουν από το κατάστημα, προσπάθησε να τους σταματήσει, ειδοποίησε την αστυνομία. Μάλιστα, οι τρεις γυναίκες κατάφεραν να διαφύγουν. Ο νεαρός όμως συνελήφθη και, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται στο ρεπορτάζ, ήταν και ιδιαίτερα επιθετικός. Φαίνεται πως πήραν αρκετά πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Το περιστατικό συνέβη βέβαια πριν από αρκετές ημέρες. Ωστόσο, χθες το απόγευμα ήρθε στην δημοσιότητα. Είναι λιγάκι περίεργη είδηση να βλέπεις τώρα. Χαρακτηριστικές. Εικόνες χαρακτηριστικές, να βλέπεις τώρα και μία μοναχή με ένα παιδάκι να χρησιμοποιούν για μικρά παιδιά σε αυτές τις έκτομες ενέργειες. Βεβαίως είναι περιστατικά τα οποία τα συναντούμε σχεδόν καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Μα οι μου μοναχές έχουν γίνει πολλές της μόδας. Υπάρχουν και διάφορα πράγματα πάντως, και προσοχή πάντως. Θέλει. Αν μας τυπάνε την πόρτα γυναίκες που δεν ξέρουμε και λένε ότι οι μοναχές και πολλούν διάφορα πράγματα, έχετε το νου σας, πάντα ποτέ δεν ξέρετε. Καλό να βοηθούμε, αλλά ποτέ δεν ξέρετε. Και δυστυχώς έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων που κάποιοι εκμεταλλεύονται την καλοσύνη τους και την διάθεσή τους να βοηθήσουν.
Καλά κάνεις και τα λες, Άρη μου. Λοιπόν, στην Περαία τι γίνεται τώρα, Άρη? Στα ίδια περιοχή είναι. Είναι ανάστατη η κάτοικη, γιατί εδώ και πολύ καιρό στα Τσαΐρια υπάρχει ένας άτυπος καταβλισμός Ρωμά. Λίγο πιο δίπλα έχει δημιουργηθεί και μία αυτοσχέδια, θα έλεγα, χωματερή, στην οποία πετούν διάφορα αντικείμενα κάποιοι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο και κατά διαστήματα, σχεδόν καθημερινά θα έλεγα εγώ, μέρα παραμέρα, βάζουν φωτιά, κυρίως σε καλώδια για να μπορέσουν να απομονώσουν το χαλκό που υπάρχει μέσα στα καλώδια, ακριβώς για να πάρουν το χαλκό. Με αποτέλεσμα κάποιες φορές όμως οι πυρκαγιές αυτές να είναι τόσο έντονες που να ανησυχούν τους κατοίκους για το ενδεχόμενο επέκτασης τους στην περιοχή και φυσικά να δημιουργείται πρόβλημα και στο περιβάλλον. Έχουν λοιπόν οι κάτοικοι μια επιτροπή εκεί που συγκεντρώνει στοιχεία και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τα καταθέσει στον εισαγγελέα περιβάλλοντος που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, βρίσκονται σε συνεργασία και με τις τοπικές αρχές, με την δημοτική αρχή. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτή η ιστορία που, όπως λένε, είναι επικίνδυνη τόσο για τους ανθρώπους. Άρη μου, πρέπει πάντα να υπάρχει μια ένας ειρηνικός τρόπος συνύπαρξης με αυτές τις ειδικές κοινωνικές ομάδες και εκείνοι από αυτό ζουν. Ωστόσο, υπάρχει και αυτό που είπες, ότι έχει μετατραπεί η περιοχή σε χωματέρι, βάζουν φωτιές και ανησυχούν και οι μόνιμοι κάτοικοι. Ένα σεβασμός χρειάζεται και από τις άλλους σεβασμούς. Έτσι. Έχουμε και ένα κρυοσγερόπλοιο. Και κλείνοντας, να σας πούμε ότι ακριβώς συνεχίζονται οι κρουαζιέρες και έχουν αρκετές από αυτές σταθμό και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν τις τελευταίες ημέρες, μόνο τις τελευταίες τρεις ημέρες, ήρθαν περίπου 700 άτομα με δύο διαφορετικά κρουαζιερόπλοια. Πρώτα το Sea Cloud και μετά το Σαλαμής Φιλοξένεια έδεσαν στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα στην δεύτερη περίπτωση είχαμε και προσκυνηματικό τουρισμό, καθώς περίπου 120 άτομα από την Κύπρο συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα προσκυνηματικού τουρισμού. Δεν είναι και λίγες άλλωστε οι επιλογές που έχουν τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην ευρύτερη περιοχή στην Βόρεια Ελλάδα για τον θρησκευτικό τουρισμό. Προσφέρει πάρα πολλές επιλογές. Μεταξύ αυτών, μάλιστα, βρέθηκαν και στην Μονή όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Πάντως, είναι να δουλεύει φαίνεται πως. Άρη μου λέει ότι είναι ωραίες εικόνες να δουλεύει ο τουρισμός, να έρχονται και πλοία στο λιμάνι, να υπάρχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Το αξίζει άλλωστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα τα πούμε άλλωστε και στη συνέχεια. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα. Καλημέρα, Άρη μας. Και τώρα ήρθε η ώρα. Καλώς ήρθατε, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Καλημέρα. Πες μας τι μας φέρνεις. Μελτέμια. Μελτέμια. Δροσιά μέχρι και αύριο, άντε και λίγο μεθαύριο. Και σιγά σιγά μετά αρχίζει ο υδράκλειο, κανεβαίνει. Πάμε σε ένα νέο κύμα ζεστασμού. Ό,τι χαρήκαμε. Έτσι. Και χθες και σήμερα, λιγάκι το πρωί, ήταν μια χαρά. Είχαμε ανάσα. Πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές. Έτσι θα πάμε και αύριο, από Πέμπτη σιγά σιγά. Για να δούμε καιρό, γιατί όλους μας ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, όπως πάμε λοιπόν και προηγουμένως, θα είναι τα μελτέμια ιδιαίτερα. Μέσα στο Αιγαίο θα προσεγγίσουμε τα 6 στα κεντρικά τμήματα τοπικά και τα 7 μποφόρ. Θέλει έτσι μια προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών. Από τη μια πλευρά, τα μελτέμια μας δροσίζουν ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο και που βρέχονται από αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Έτσι λοιπόν, για σήμερα βλέπετε χαρακτηριστικά σε όλη τη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Λίγες τοπικές συννεφιές θα έχουμε. Κυρίως στην Ανατολική και Βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο, και το μεσημέρι βέβαια και το απόγευμα πάλι θα αναπτυχθούν συννεφιές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Χωρίς όμως και πάλι να έχουμε κάποια φαινόμενα. Οι άνεμοι μέσα στο Ιόνιο βλέπετε πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 τοπικά μέχρι και 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο το μελτέμι λίγο πιο ενισχυμένο θα προσεγγίσουμε τα 5 με 6 και προς τα κεντρικά και νότια τμήματα ακόμη και τα 7 μποφόρ. Προσοχή λοιπόν, ξαναλέμε για το θέμα των πυρκαγιών. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινάει τώρα νωρίς το πρωί από τους 19 βαθμούς Κελσίου για να φτάσουμε αργά το μεσημέρι στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές να εντοπίζονται μάλλον στην κεντρική Μακεδονία. Στα δυτικά τμήματα βλέπετε ότι είναι λίγο πιο ανεβασμένες οι θερμοκρασιακές τιμές και αυτό γιατί δεν δέχονται τόσο πολύ την επίδραση του μελτεμιού. Φτάνουμε περίπου αργά το μεσημέρι τους 33 με 34 τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη βέβαια χώρα γύρω στους 32 με 33 τοπικά και 34 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής πώς θα έχει σήμερα η εξέλιξη. Πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες όμως τοπικές συννεφιές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού, χωρίς βέβαια αυτό να δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η άνεμη μέσω αρονικό από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, στον Ευωϊκό λίγο πιο ενισχυμένη η άνεμη, προσεγγίζουμε τα 5 τοπικά τα 6 και προς το Κάβο Ντόρο ακόμη και τα 7 μποφόρ. Και θερμοκρασία ξεκινάμε τώρα νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας γύρω στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και θα καταλήξουμε αργά το μεσημέρι γύρω στους 32 με 33, με τα ανατολικά βέβαια και βόρεια να βρίσκονται 2 με 3 βαθμούς Κελσίου πιο κάτω.
Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης πώς θα έχει εξέλιξη. Και εδώ πολύ καλός ο καιρός, με λίγες τοπικές συννεφιές κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στη γύρω ορεινή ζώνη. Εδώ βλέπετε το Βαρδάρης μέχρι 4 από φόρ. Στις απογευματινές ώρες θα επικρατήσει μια θαλάσσια αύρα από το θερμαϊκό πάλι με την ίδια ένταση και θερμοκρασία γύρω στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου το νωρίς το πρωί, μέχρι 31, τοπικά 32 αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα για τον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σήμερα, γιατί είπαμε ότι έχουμε και την επίδραση των μετελιών. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, Κλέαρχε. Ακριβώς, όπως μας ενημερώνει λοιπόν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, παρατηρήστε λοιπόν ότι κυρίως μέσα στο Αιγαίο, εδώ βλέπετε την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια αλλά και τις Κυκλάδες, βρισκόμαστε στο επίπεδο που βρισκόμαστε στο υψηλό επίπεδο, στο πολύ υψηλό επίπεδο. Πώς είμαστε, ακριβώς. Στο πολύ κοινότητα 4 είναι. Προσοχή. Στο πολύ υψηλό επίπεδο βρίσκεται το ανατολικό, νότιο ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Κρήτη, Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο. Θέλει έτσι μια προσοχή γενικότερα περιοχές που βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο και βρέχονται από αυτό, επειδή έχουμε και δυνατούς ανέμους, τα μελτέμια δηλαδή. Βέβαια επικρατούν και οι συνθήκες. Και το Σφυρκαγιά το βλέπουμε, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Εδώ είναι οι περιοχές. Και μάλιστα, αν θυμόμαστε και μεγάλες φωτιές στη Σάμο, μακριά από, ξέρετε, από άστοχες ενέργειες όπως λέγονται. Δεν βάζουμε φωτιά πουθενά σήμερα. Τι δεν κάνουμε, δεν ψήνουμε σουβλάκια. Δεν κάνουμε μπάρμπεκιου αυτά, βεβαίως. Γενικά, οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια, όπως μας ενημερώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και θέλει έτσι μια προσοχή για τις μέρες. Κλέαρχος Μαρουσάκης, κυρίες και κύριοι, ήταν κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κλέαρχο για τόσο μας είπαν, έδωσε την εικόνα της ημέρας ό,τι αφορά τον καιρό. Να δούμε μια εικόνα από Πειραιά. Παιδιά, έχουμε να δούμε λιμάνι λίγο. Έχουμε λιμάνι, θα δούμε. Πάμε τώρα, πάμε στο ραδιοταξί Αστέρας. Α, να. Α, αυτό είναι από σήμερα, παιδιά, που βλέπουμε, παιδιά, τώρα. Μάλλον, υπάρχει μια καθυστέρηση, είναι, παιδιά, ή έχει κολλήσει λίγο το webcam του λιμανιού. Φεύγουνε. Φεύγουν και καλά κάνουν. Λοιπόν, είπες επόπιση χιόμου ραδιοταξί Αστέρας. Πάμε να ακούσουμε κίνηση. Για να την ακούσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα και γεια σας. Λοιπόν, σας δείχνω και το χάρτη εγώ όσο μιλάτε, κυρία Σιώμου. Τα βλέπουμε όλα πράσινα, είναι έτσι. Είναι έτσι. Όπως ακριβώς τα λέτε, κινηθείτε ελεύθερα στην Αθήνα, μην πάτε μόνο προς τον Πειραιά, όσοι δεν θέλετε τουλάχιστον να ταξιδέψετε. Α, μάλιστα. Εκεί στην Κηφισίας που ακούσαμε ότι είχε ένα πρόβλημα με φωτεινούς σηματοδότες, διορθώθηκε ή δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση στους δρόμους, ώστε βοηθούν οι τροχονόμοι και δεν έχουμε πρόβλημα? Από όσο γνωρίζω, δεν έχουμε καθυστερήσεις. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Όλοι πάτε καλά στη δουλειά σας. Πράσινη όλη η Αθήνα, πάντα έτσι να ήταν αυτή η πρωτεύουσα, βρε παιδιά. Πάντα έτσι να ήταν να παίρνει το αυτοκίνητό σου και να σε γρήγορα στη δουλειά σου, στο γραφείο σου. Δεν σου είπα ότι ο Αύγουστος είναι ωραίος στην Αθήνα? Έτσι, δεν το είπα. Είναι αλήθεια. Το βιώνουν όσοι μένουν εδώ. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι είναι και ευχαριστημένοι, διότι παίζουν τι θα διάλεγες. Να είσαι στην άδεια Αθήνα, την όμορφη, όπως λες, τη γλυκιά, ή να είσαι σε κάποια παραλία, σε κάποιο νησάκι. Θα πάμε αργότερα. Και ο Σεπτέμβρης είναι γλυκός. Μάλιστα. Δεν γιατί όχι, γιατί όχι. Θέλω να ρωτήσω κάτι την κυρία Πόπη. Είπατε ότι η Πειραιά έχει κίνηση, σωστά? Έτσι, μια εκτίμηση, όσοι θέλουν να φύγουν, όσοι παίρνουν το καράβι, πόση ώρα πριν να ξεκινήσουν από το σπίτι τους? Τώρα το έχουν πάρει, παιδιά. Οι εκτιμήσεις δεν υπάρχουν. Γιατί εγώ έχω χάσει καράβι, το ξέρεις, έτσι. Και εγώ το έχω χαιρετήσει, παιδιά, είναι αλήθεια. Και εγώ έχω χαιρετήσει πλοίο και το βλέπω και με χαιρετάει και ο καπετάνιος. Δεν σταματούσε με τίποτα, η αλήθεια. Οπότε φεύγουμε νωρίτερα από το σπίτι μας. Ωραία. Αυτά είναι τα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλβη Μιχαηλίδου είναι καλημέρα κοντά μας. Να και όμορφες παρουσίες. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Έχουμε hashtag διαδίκτυο. Είμαστε καλά. Εμείς καλά. Εσείς πώς είστε? Είναι και η μέρα, θα μας πεις μετά, μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Έτσι, σήμερα. Είδαμε και ούριο άνεμο στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε ένα παιχνίδι με τον Άγιαξ. Βεβαίως. Λοιπόν, δημοφιλέστερη λέξη στο διαδίκτυο είναι Βουλή. Προφανώς. Λόγω νομοσχεδίων, τροπολογιών και τα λοιπά. Έγινε χθες και λίγο χαμούλη. Παιδιά, χθες ανέβηκε το θερμόμετρο στη Βουλή. Πάρα πολύ. Είδαμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσωπικούς διαλόγους με βουλευτές και υπουργούς της κυβέρνησης. Θα ανέβηκε και το. Αν βεβαίως, και θα δούμε και τι έγινε, γιατί ανέβηκε πάρα πολύ η θερμοκρασία στο κοινοβούλιο. Ακούσαμε για μετακλητούς, ακούσαμε. Η θέση των μετακλητών και κομματικό κράτος κατηγορείς ότι αλλάζει. Α, είχε σκηνικό δηλαδή. Ωραία, εντάξει, το παρακολουθήσαμε. Πες το και σκηνικό. Δεν είναι ασυνήθιστο. Δεν είναι ασυνήθιστο. Βεβαίως, όλα θα τελειώσει. Θα δούμε, θα υπάρξει και ονομαστική ψηφοφορία που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εδώ για το. Για το πολυνομοσχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί. Την Πέμπτη θα ξέρουμε, εκεί θα γίνει η ψηφοφορία και θα έχουν βεβαίως τελειώσει όλα. Για να πάνε και οι αγαπητοί μας εκπρόσωποι στο κοινοβούλιο τις διακοπές τους, γιατί κλείνει η Βουλή. Λίγες μέρες θα κλείσει. Να μην πάνε και αυτοί οι διακοπές. Ο κ. Μητσοτάκης το είχε πει, δεν θα αφήσω να πάνε διακοπές. Οι υπουργοί του δεν πάνε. Δεν θα πάνε. Η κυβέρνηση δεν πάει οι διακοπές. Οι βουλευτές θα φύγουν, θα κλείσει για λίγο, υπάρχει το θερινό τμήμα. Σε ακούμε, λοιπόν, να πούμε να μας στέλνετε τις φωτογραφίες σας, τις δείξανε τα παιδιά νωρίτερα. Οπότε περιμένουμε για καινούργιες σήμερα. Ώρα Ελλάδος καλοκαίρι το Facebook, μην μπερδευτείτε με άλλο. Και να ξεκινήσουμε με ένα πολύ τρελό περιστατικό. Δηλαδή, σκεφτείτε, εκεί που οδηγείτε, είμαστε και στο Κοροπή κοντά στο αεροδρόμιο,
να προσγειωθεί ένα αεροπλάνο δίπλα σας. Δεν έχουμε μικρά αεροπλάνα εδώ. Άμα προσγειωθεί αεροπλάνο, πάει στο δικό μας αεροδρόμιο εδώ. Αυτό είναι μικρό. Αυτό είναι ναι. Από αερολέσκη προφανώς. Ένα είναι τσέσνα, μονοθέσιο είναι. Μονοθέσιο το οποίο είναι. Είχε μηχανική βλάβη. Αναγκάστηκε να κάνει προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο εδώ. Έγινε στο Σιάτλ αυτό. Και σταμάτησε και στο φανάρι. Ναι, αυτό. Τήρησε τον οδικό κώδικα. Κοιτάξτε τώρα τον τροχονόμο, ο οποίος προφανώς πάει και του χτυπάει την πόρτα. Ο πιλότος, θα τον δούμε τώρα, ατάραχος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Βέβαια, όλα αυτά θα πούμε ότι τα βλέπουμε με τη βοήθεια της κάμερας που είχε ένα περιπολικό που έτυχε να βρίσκεται εκεί. Και το βοήθησε ανάβοντας φώτα για να σταματήσουν οι υπόλοιποι οι οδηγοί. Και οι αστυνομικοί και οι οδηγοί συνεχίσουν την πορεία τους όμως. Δεν σταματάει κανείς, δεν μην συμβαίνει τίποτα. Καταρχήν πρέπει να του πω ένα μεγάλο μπράβο. Κατάφερε να προσγειώσει. Κατάφερε να προσγειώσει το μονοθέσιο στον δρόμο, να κάνει αναγκαστική προσγείωση, να μην συμβεί σε κάποιο ατύχημα. Και σταμάτησε και στο φανάρι. Είναι πάντως ωραία εικόνα. Τώρα, από αυτές τις ΗΠΑ. Πάμε τώρα λίγο Ρωσία. Τώρα πάμε Ρωσία άλλη... σε έναν τύπο, εγώ του βγάζω τι το καπέλο. Τι κάνει ο έρωτας. Του βγάζω το καπέλο του τύπου αυτού. Γιατί τι έκανε. Ο τύπος αυτός είναι πολύ ερωτευμένος με μια κοπέλα. Ναι. Η κοπέλα έπαιρνε το τραμ για να πάει στη δουλειά της. Και τι έχει κάνει τώρα εκεί. Βλέπουμε, έχει σταματήσει το αυτοκίνητό το του. Βάζει το αυτοκίνητό του στις ράγες για να σταματήσει το τραμ, ναι. Να ανοίξει ο οδηγός την πόρτα. Του χτυπάει την πόρτα, μέσα. Του λέει συγγνώμη, να μπω λίγο μέσα. Έτσι, και βλέπουμε που να τι κάνει. Να δώσει τα λουλούδια στην κοπέλα. Εξαιρετικός κύριος, έτσι δεν μπορείς να πεις. Εφάνταστο, έτσι. Η κοπέλα, συγγνώμη, μπορεί να γίνει λίγο freeze την εικόνα. Δηλαδή το κινητό της κοιτάζει. Αλλού έστελνε μήνυμα. Καμία αίσθηση. Δηλαδή πιο ξινή δεν γίνεται. Συγγνώμη. Και αυτός φεύγει λίγο ατάραχος. Δεν θα έλεγα ότι περίμενε να διαδράσει. Ναι. Ότι μάλλον θα την κυνηγάει και δεν θα τον θέλει για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά κοίτα, αυτό που λέει ο Δημήτρης, της δίνει τα λουλούδια και τίποτα. Ατάραχη. Είναι φυσιολογικό. Πείτε μου αλήθεια, είστε γυναίκες. Αν έκανε ένας νεαρός κύριος το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ναι. Σταματούσε το τραμ ή το λεωφορείο που είστε μέσα και σας έφερε λουλούδια. Τι θα κάνατε. Εξαρτάται, Δημήτρη μου. Αν ενδιαφέρεσαι για τον κύριο, ξετρελαίνεσαι. Ναι, άρα μάλλον η κοπέλα δεν ενδιαφέρεται. Δεν μπορεί να πείτε. Αν δεν ενδιαφέρεσαι, λες, με έχει κάνει ρεζίλι. Να ανοίξει εκεί να καταλάβει. Ωραίος ήταν. Καλή κίνηση έκανε. Φάνταστη. Πάντως, ακόμα και αν έφαγε χιλόπιτα, δεν ξέρουμε. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάμε σε άλλη μια τρελή περίπτωση. Πάμε να αφήσουμε τις βαλίτσες, τις χειραποσκευές, μάλλον. Να δούμε εικόνα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ανοίγουμε, βλέπουμε μια ρωσινοδό. Σκυνωμένη εκεί πέρα. Να προσπαθεί να διασκεδάσει τους επιβάτες. Αυτό έγινε σε μια πτήση της Southwest Airlines από τον Άσο στη Φιλαδέλφια. Εν τω μεταξύ, κανένας δεν έχει γελάσει. Μα τι να γελάσει. Αυτό είναι αστείο που κάνει η αεροπορική εταιρεία. Τι είναι δηλαδή. Ήθελε να τους διασκεδάσει πριν την πτήση. Δεν το πέτυχε, γιατί αμηχανία έφερε περισσότερο. Συγγνώμη, να φοβάσαι τώρα να μπει στο αεροπλάνο όπως καλή ώρα εγώ και να ανοίξει και αυτό να δει την αεροσυνόδο. Και αυτό το ανέβασε μια επιβάτηδα το βίντεο. Τη διασκέδασε πολύ, φαντάζομαι. Δεν της φάνηκε καθόλου διασκεδαστικό. Να πούμε ότι και η εταιρεία έβγαλε ανακοίνωση. Είπε ότι οι εργαζόμενοι μας είναι γνωστοί για το χιούμορ. Ναι. Και προφανώς η συγκεκριμένη αεροσυνοδός ήθελε να διασκεδάσει τους πελάτες, αλλά δεν τηρούμε αυτά τα. Έχει καρβάλωση εκεί πάνω. Αυτό είναι παιδιά, ψηλό. Κλείστε το πορτάκι των αποσκευών. Να την κλείσει μέσα, να σκάσει. Έλβη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Ανθή μου, θα σου πω τι γίνεται. Τι θέλει να μου πει. Έχω πάθει αντίστοιχο πράγμα. Είναι πτήση εταιρεία εναλλακτική, όχι ελληνική. Όπου έχει φοβερές αναταράξεις, κυρίες και κύριοι, και είμαστε όλοι λίγο πολύ κοιτιόμαστε μέσα στο αεροπλάνο. Ναι. Όπου βγαίνει ο αεροσυνοδός άνδρας και μας μιλάει στα αγγλικά και μας λέει ότι ο κυβερνήτης έχει να κάνει μια πολύ σοβαρή ανακοίνωση. Και έχουμε όλοι πραγματικά ανατριχιάσει, γιατί λέμε τώρα πέφτουμε και πρέπει να πάρουμε με κάποιον στο κινητό μας, να στείλουμε ένα μήνυμα, να το βρουν ότι, εν πάση περιπτώσει, τελευταίο χαιρετισμό. Ναι. Και τι μας λέει, τι σας λέει? Λοταρίες για να πάτε διακοπές της εταιρείας μας. Εκεί καταλαβαίνετε τι έγινε στο αεροπλάνο. Μετά εντάξει. Το σκοτώνει. Διακοπές είπες, Ναι, μας έκανε δώρο διακοπών ο κυβερνήτης. Και εμείς κάνουμε δώρο διακοπές, λοιπόν. Κάνουμε δώρο διακοπές στο πιο όμορφο νησί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Την αγαπάω την Κύθνο και θα το λέω, θα το ξαναλέω. Λοιπόν, Κύθνος Bay, πληρωμένα τα ακτοπλοϊκά, πληρωμένο το ξενοδοχείο, πληρωμένο το δείπνο σας. Σας στέλνουμε διακοπές. Έχουμε το σχετικό βίντεο, νομίζω, για να δείτε για και πού θα στοιχεία, πάτε. Δύο ζευγάρια, τι πρέπει να κάνετε. Στέλνετε στο 14584 το μήνυμα, μάλιστα, σωστά, τέλεια. Το θυμάμαι απ' έξω. Απ' έξω. Και καλείτε στο 14584 για να μπείτε στην κλήρωση. Επιστρέφουμε. Δείτε το, επιστρέφουμε. Σε λίγο. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν από ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Κύθνος Bay. Τα δύο ζευγάρια θα απολαύσουν το δείπνο τους κάθε βράδυ στο εστιατόριο Άριας, στο μαγευτικό κόλπο της Αγίας Ειρήνης.
Στο γραφικό λιμανάκι των Λουτρών της Κίθνου, το ξενοδοχείο Kythnos Bay σας υποδέχεται με την υπόσχεση μιας θαυμάσιας διαμονής μπροστά στη θάλασσα στις αγαπημένες σας Κυκλάδες. Η ιδανική τοποθεσία συνδυάζεται με τις σύγχρονες παροχές και η παράδοση χρόνου στη φιλοξενία με ένα κομψό περιβάλλον και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δείτε το ξενοδοχείο Kythnos Bay Hotel στο www.hotelkythnosbay.gr. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μας τα προσφέρει η Zande Ferries, που μας ταξιδεύει καθημερινά από τη λιμάνι του Πειραιά για δυτικές Κυκλάδες με τα πλοία της Αδαμάντιος Κοραής και το υπερπολιτελές Διονύσιο Σολομός. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε επιστρέψει στην πρωινή συντροφιά, εδώ στο Open, ενημερωτική, ψυχαγωγική, καλοκαιρινή, ώρα Ελλάδος καλοκαίρι Τρίτης. Και τώρα πού πάμε, Ανθή μου? Πάμε να συναντήσουμε τις Μαρίες μας, τις ανταποκρίτριές μας, την Μαρία την Ζαχαράκη και την Μαρία την Ψαρά, Κωνσταντινούπολη και Βρυξέλλες. Καλή σας ημέρα. Γιατί το Open είναι παντού. Καλημέρα. Είναι καλημέρα, παντού. Κυρίες μου. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την Κωνσταντινούπολη, θα έρθουμε μετά στις Βρυξέλλες. Μαρία. Έχουμε δηλώσεις, έχουμε εξελίξεις και δεν ξέρω, έχουμε... Ανεβάζει το θερμόμετρο ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Τσαβούσογλου. Είδαμε χθες χάρτης, έδειχνε εκεί την ΑΟ στην Τουρκική. Η Ανατολική Μεσόγειος, ναι, θερμαίνονται εδώ τα νερά στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Τούρκοι πολιτικοί βλέπουμε ότι έχουν βάλει στο κάδρο πλέον της εξωτερικής πολιτικής τους την Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα τις θάλασσες. Χθες λοιπόν είχαμε μία μακροσκελή ομιλία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Άγκυρα, ο οποίος κάθε χρόνο, να σημειώσουμε, καλεί τους Τούρκους πρέσβεις ανά τον κόσμο και τους ενημερώνει για τους νέους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της Άγκυρας. Χθες λοιπόν, έτσι πρωτεύων, προεξέχουσα θέση, κατήχε η Ανατολική Μεσόγειος για τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος είπε ότι φυσικά επανέλαβε ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την περιοχή στα χέρια άλλων και ότι θα προστατεύσουμε και τα δικαιώματα τόσο της Τουρκίας όσο και των Τουρκοκυπρίων, το γνωστό δηλαδή μότο της Άγκυρας εδώ και αρκετό καιρό. Το ελάτε να συνεργαστούμε και... για την εκμετάλλευση, συνεκμετάλλευση του Αιγαίου των πόρων. Το win-win. Αυτό είναι το win-win, όπως λέμε. Απίθυνε λοιπόν έκκληση μετά στην Ελλάδα κυρίως, γιατί την Κύπρο δεν την αναγνωρίζει, αλλά είπε στη συνέχεια και απευθύνω έκκληση και σε όσους ενδιαφέρονται για αυτή την περιοχή, να έρθουμε να καθίσουμε, να βάλουμε την Ανατολική Μεσόγειο στο τραπέζι για να βρούμε μία λύση win-win, που τι σημαίνει, όπου όλοι θα κερδίζουν. Μαρία, θέλω αυτό όμως είναι λίγο... αυτό είναι λίγο καρότο μαστίγιο. Δηλαδή, από την μία λέει, ελάτε να βρούμε μία λύση συνεργασίας. Και από την άλλη... Από την άλλη μας παρουσιάζει έναν χάρτη με την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας να φτάνει ως να ξεκινάει από το Καστελόριο, ίσως κάτω από την Κρήτη και να καλύπτει όλη την περιοχή. Να χάνουμε, ουσιαστικά θέλει να κόψει τα σύνορα, αν θέλετε, των ανεξάρτητων οικονομικών ζωνών εκμετάλλευση τη Ελλάδος και τη Κύπρου, τα οποία συνορεύουν αυτή τη στιγμή, να το κάνει ένα πράγμα όλο τουρκικό κόκκινο, φαίνεται στο χάρτη. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, έτσι δεν είναι, Μαρία? Είναι αυτό ακριβώς που λέτε, παιδιά. Δηλαδή, okay, από τη μία, ελάτε να συνεργαστούμε, όπως είπαμε, αλλά στη βάση του πλαισίου win-win. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Άγκυρα επιδιώκει εδώ και αρκετό καιρό να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Ανατολική Μεσόγειο και τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου. Αυτό όμως είναι κάτι που η άλλη πλευρά, η ελληνική και η ελληνοκυπριακή πλευρά, δεν επιθυμεί αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι αν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, εκεί θα υπάρχει ένα δούνε και λαβήν, που η Τουρκία θα κοιτάξει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από τη στιγμή που έχει καθορίσει η Κύπρος που έχει πάει, που θα πάει και τι μπορεί να αποκομίσει από αυτές τις γεωτρήσεις που κάνει εκεί. Από τη μία λοιπόν είναι αυτό, από την άλλη λέει η Άγκυρα λοιπόν ότι αν δεν θέλετε όμως συνεργασία, εμείς εδώ θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να προστατεύσουμε ακόμη και με στρατιωτικό τρόπο, ακόμη και με εισβολή, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν στην Κύπρο, για να προστατεύσουμε λοιπόν αυτά τα δικαιώματα
κόμματα. Είναι η πάγια στάση της κυβέρνησης Ερντογάν. Αυτές οι συνεχείς απειλές νιώθει για τους δικούς του λόγους ιδιαίτερα ισχυρός στην περιοχή. Θέλει να έχει ένα ηγεμονικό ρόλο. Δημήτρη, υπάρχει ρόλο. Και άλλη εξήγηση. Ή θέλει να δείχνει ότι είναι ισχυρός. Ή θέλει να δείχνει ότι είναι ισχυρός για να φέρει τους Τούρκους. Να έχει τους Τούρκους με το μέρος του. Και ζητήματα εσωτερικής κατανάλωσης. Για να δούμε χθες τι ακριβώς είπε ο κ. Τσαβούσογλου, να δούμε και αυτό το περιβόητο χάρτη, πώς φαίνεται πίσω του εκεί πέρα στο Wall Screen. Για να το δούμε, είμαστε έτοιμοι. Yunanistan'ı bölgede tüm konularda kazan kazan zemininde bir ortak olarak görmek istiyoruz. Milletimiz kendisine dostluk elini uzatana gönlünü açar. Gelin bölgemizin ve halklarımızın refahı için birlikte çalışalım. Doğu Akdeniz'i bir barış, refah ve işbirliği havzasına çevirelim. Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar her yerde ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Meclisimiz bir yandan, Cumhurbaşkanlığı olarak biz, bakanlarımızla, kurumlarımızla diğer yandan Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için gereken adımları kararlılıkta atmayı sürdüreceğiz. Και ο κύριος Ερντογάν, είδαμε τον κύριο Τσαβούσογλου, ο κύριος Ερντογάν, θα κάνουμε τα πάντα να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας στην Μεσόγειο. Μέρα νύχτα, όπως τονίζει Δημήτρη. Βλέπουμε και το χάρτη. Αυτόν τον περιβόητο χάρτη, αν και φαίνεται από μακριά, αλλά από αυτό που συνάγουμε είναι ότι η Τουρκία με το κόκκινο χρώμα στο χάρτη έχει εξαφανίσει το Καστελόρι. Έδειχνε την υφαλοκρηπίδα που αυτή θεωρεί ως τουρκική υφαλοκρηπίδα. Ουσιαστικά δεν αναγνωρίζει υφαλοκρηπίδα στην Ελλάδα σε εκείνη την περιοχή, δεν αναγνωρίζει υφαλοκρηπίδα στο Καστελόρι. Αυτή η πάγια θέση Τουρκία που δεν έχει υφαλοκρηπίδα το Καστελόρι. Τα νησιά ότι δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, ούτε και η Κρήτη. Βέβαια υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχει το ναυτικό δίκαιο. Ο κύριος δεν διασαπάντησε χθες, έδωσε την δική του απάντηση. Και ξύφος, λέει, ότι έχουμε και κλαδί ελιάς, αλλά και ξύφος, αν χρειαστεί. Εμείς εδώ είμαστε. Οπότε, Μαρία, θεωρείς ότι θα έχουμε εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα? Ενδεχομένως, γιατί η Τουρκία δείχνει ανθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ υδρογονάνθρακες, θα έλεγα, παραφράζοντας, είναι πολλά τα λεφτά στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, εκεί θα κάνει, όπως είπαμε, τα αδύνατα δυνατά για να διασφαλίσει και αυτή κάποιο μερίδιο. Πολλά τα λεφτά και έχει κάνει και μεγάλη επένδυση, γιατί να τα λέμε και όλα, και σε επίπεδο αγωγών μέσα στη χώρα. Και είδαμε και τα σκάφη που κατεβαίνουν στην Κύπρο, γεωτρήσεων. Ακριβώς. Έχει δύο γεωτρύπανα, το ένα ανατολικά, το άλλο δυτικά της Κύπρου. Θα κατέβει και άλλο πλοίο, ερευνητικό βέβαια, το οποίο ενδεχομένως να τοποθετηθεί στα βόρεια της Κύπρου και έτσι να δείξει μια εικόνα περικύκλωσης, θα λέγαμε, της Κύπρου, για να δείξει παρούσα η Τουρκία. Χρειάζεται, Μαρία μου, και σε ευχαριστούμε, χρειάζεται εγρήγορση. Το καζάνι που βράζει μοιάζει η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και ψυχραιμία. Και ψυχραιμία. Υπάρχουν και μεγάλα συμφέροντα οικονομικά εταιριών στην περιοχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα τα πράγματα και όλα είναι γνώση όλων. Πριν την αποχαιρετήσουμε όμως, Μαρία, πες μας, τι καιρό έχει η Κωνσταντινούπολη? Έχει ζέστη? Έχει ζέστη εδώ, ήλιο ευτυχώς, με πολύ ζέστη και υγρασία όμως, έχω να πω. Αλλά είναι πανέμορφη. Την καλημέρα μας στην πόλη. Σε όλους και σε όλους τους Έλληνες εκεί και στο φανάρι. Σε όλους τους Έλληνες Κωνσταντινούπολης. Και από την Κωνσταντινούπολη θα πάμε στις Βρυξέλλες. Η άλλη Μαρία, η Μαρία Ψαρά, είναι εκεί. Καλημέρα, καλημέρα και στις Βρυξέλλες. Οι οποίοι, παιδιά, να σας πω, περάσανε καύσωνα. Είχατε και 35-36 βαθμούς, έτσι δεν είναι, στο Βέλγιο? Το ζήσαμε και αυτό. Πώς δροσίζεστε, βρε Μαρία, εκεί? Όχι, τώρα, για να διευκρινίσουμε, τώρα έχουμε μόλις 20 βαθμούς. Χθες έβρεχε. Σε λίγο θα βρέχει. Δεν κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Γιατί είχαμε ανησυχήσει. Ξέρετε, οι Βρυξέλλες δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες και ήταν ένα σοκ για όλους. Είχαν αρχίσει να ξεραίνονται οι λίμνες, τα πάρκα εδώ πέρα. Δεν ήταν και προετοιμασμένος ο κόσμος. Δεν υπάρχουν και τα κλιματιστικά όπως έχουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι. Κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι. Θα το βλέπουμε συχνά, νομίζω. Και Μαρία, από ό,τι γνωρίζουμε, έχουμε το ευρωβαρόμετρο, το καινούργιο, τα καινούργια στοιχεία που
Δυστυχώς είμαστε πάλι απογοητευμένοι εμείς, οι πιο απογοητευμένοι πολίτες της Ευρώπης, είναι έτσι? Έτσι είναι, Δημήτρη. Είμαστε οι πιο απεσιόδοξοι στην Ευρώπη. Παρόλο που είμαστε πιο αισιόδοξοι από την προηγούμενη φορά, mm-hmm. παραμένουμε ο μοναδικός λαός που οι απεσιόδοξες γνώμες είναι περισσότερες από τις αισιόδοξες, για να καταλάβετε. Mm-hmm. Οι απεσιόδοξες είναι 51% και οι αισιόδοξες 45%. Την ίδια ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 61% αισιοδοξία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είμαστε στα τάρταρα. Τώρα, δεν τον αδικείς και τον Έλληνα πολίτη με τα όσα έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια δεν από το 2009 και μετά. Δεν τον αδικείς. Ακριβώς. Ύστερα από τόσα χρόνια κρίσης, ακριβώς. Και έχει ακούσει και πάρα πολλά να του τάζουν και να του λένε, αλλά να μην βλέπει τίποτα στην πραγματικότητα, να γίνεται εκείνος να είναι στο βάθος του βαρελιού και να περιμένει να τον σώσει κάποιος και να μην σώζεται. Να τα λέμε ακριβώς όλα. Αυτό, Δημήτρη, γιατί στην Ελλάδα παρατηρείται το χαμηλότερο ποσοστό θετικών γνωμών για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Mm-hmm. Μόλις 7% πιστεύει ότι είναι, πάμε καλά. Πολύ σε σχέση με το 49%, μια τεράστια διαφορά, που δηλώνει ότι δεν πάμε καλά. Έχει αλλάξει σε σχέση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο η στάση των Ελλήνων. Είχαμε και εκλογές, άλλαξε και η κυβέρνηση. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, αν θέλετε, στην ψυχολογία των πολιτών. Διαφαίνεται. Υπάρχει διαφορά, καταγράφεται διαφορά της τάξης του 5 με 8%. Δεν είναι μεγάλη. Ωστόσο, Δημήτρη, ακριβώς, δεν είναι μεγάλη και ούτε μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχες αλλαγές στα ποσοστά άλλων χωρών. Η Ελλάδα παραμένει μακράν το πιο απεσιόδοξο κράτος, παρόλο που, ας πούμε, συνεχίζει να υποστηρίζει το ευρώ, να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, να θεωρεί ότι σε επίπεδο Ευρώπης τα πράγματα είναι καλύτερα, παρόλο που και εκεί η μετανάστευση παραμένει μια σοβαρή ανησυχία. Γι' αυτό φεύγουν οι Έλληνες πολίτες και πάνε στην Ευρώπη. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε ακριβώς. Πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, την πολύ καλή μας συνάδελφο που δίνει αγώνα καλή από εκεί. Διακοπές να έρθει στην Ελλάδα. Πάρε τις ημέρες και έλα να σε δούμε και από κοντά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Να σε καλά. Και από τη βόλτα στον κόσμο θα πάμε στη βόλτα στο διαδίκτυο να δούμε πώς διαμορφώνεται εκεί η επικαιρότητα στα sites. Σωστά, Έλβη μου. Έτσι ακριβώς. Πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στο διαδίκτυο. Ξεκινάμε με ethnos.gr. Νομοσχέδιο για επιτελικό κράτος. Το στίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτο θέμα.gr. Έρχεται ο νέος έμφυα με μειώσεις μέχρι 30%. iEfημερίδα.gr. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η πρώτη δόση του έμφυα. Αναλυτικά παραδείγματα με τις μειώσεις. CNN.gr. Hong Kong σε σφιχτό απεργιακό κλειό για πέμπτη μέρα το κρατήδιο. Ο Τραμπ ζητά θανατική ποινή για τα εγκλήματα μίσους. Συνεχίζουμε με hellasjournal.com. Σύγκρουση στη Βουλή Κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ αφορμή το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. slpress.gr. Άσαντ και Τραμπ ξαναέκαναν τη Ρωσία παγκόσμια δύναμη. Ο Ερντογάν παίζει το χαρτί της περιφερειακής δύναμης. capital.gr. Κατρακύλα χωρίς φρένα στη Wall μετά τα νέα εμπορικά πυρά Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και ολοκληρώνουμε με ναυτεμπορική.gr. Η οργή Τραμπ, τα όπλα του Πεκίνου και η απάντηση των αγορών. Χρηματιστήρια, η υποτίμηση του Yuan, καθήλωση τις αγορές. Αυτή είναι η επικαιρότητα λοιπόν μέσα αυτά από το ήταν, διαδίκτυο. Θα λέμε σε λίγο με τα αθλητικά. Σε περιμένουμε. Και πάμε στις εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, να δούμε και πώς εντύπως μαθαίνουμε, θα δούμε την επικαιρότητα, πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ελληνικό τύπο. Να ξεκινήσουμε από τα νέα. Εδώ ο καλός συνάδελφος τρέχει, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Κοιτάξτε να δείτε. Η τηλεόραση δεν είναι κάτι το περίεργο, δεν γίνονται όλα στον αυτόματο, δεν είναι κάτι το μαγικό. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται, που τρέχουν από το πρωί ως το βράδυ. Οι κύριοι που βλέπετε εδώ γύρω μας είναι εδώ από τις 4 το πρωί. Ετοιμάζουν τα μηχανήματα, τις κάμερες, για να είμαστε όλοι εμείς στον αέρα και να συζητούμε μαζί σας και να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει εδώ στον πρώτο, να πούμε, ενημερωτικό σταθμό της χώρας. Γιατί αυτό είναι το Open και θα το ξέρετε και θα το καταλάβετε και θα το γνωρίζετε πολύ σύντομα. Πάμε στις εφημερίδες για να δούμε τα νέα. Πόλωση. Σαν να μην κυβέρνησε ποτέ, αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα η εφημερίδα. Το άσπρο μαύρο έκανε ο Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε χθες στη Βουλή ως τιμητής των πάντων, επιλέγοντας να κινηθεί πολωτικά στην πρώτη εμφάνισή του μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Επιχείρησε να χαράξει διαχωριστικές γραμμές, επιτέθηκε κατά των μέσων ενημέρωσης και ως συνήθως στήριξε τον Πολάκη. Είχαμε εκεί και διάφορα πράγματα. Θα τα δούμε στη συνέχεια στην πολιτική μας κουβέντα εδώ. Η καθημερινή. Θανατική ποινή προτείνει τώρα ο Τραμπ. Είναι για την τραγωδία στην Αμερική που την είδαμε χθες. Το πρώτο crash test για την κυβέρνηση και ο Ιούλιος έσπασε όλα τα ρεκόρ. Σύνοδος για το κλίμα στην Λοζάνη. Και από την καθημερινή πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
στο άλλο στρατόπεδο. Επιστροφή στο βαθύ κράτος της δεξιάς. Ο τίτλος είναι άλλωστε ενδεικτικός. Ομόφωνη απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις αλλαγές που επιχειρούνται. Η διάταξη είναι αντισυνταγματική και αντίθετη με την ευρωπαϊκή οδηγία. Με κομματικά επιχειρήματα, η κυβέρνηση θέλει να ξυλώσει τη μισή επιτροπή. Αλέξη Τσίπρας, το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος βάλει ευθέως ενάντια στο δημοκρατικό έλεγχο και τη διάκριση εξουσιών. Και βεβαίως οι αντεγκλήσεις στη Βουλή, αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας και βλέπουμε πάλι χτύπημα στην πρώτη σελίδα. Οι Έλληνες πρώτοι στην οικονομική απεσιοδοξία και δύσπιστοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που αδίκους. Ακούσαμε, δύσπιστη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούσαμε άλλα πράγματα τώρα από τη Μαρία Ψάρα. Εν πάση περιπτώσει, είναι η ερμηνεία της εφημερίδας. Το θέμα που θα δούμε στη συνέχεια, για να το αναφέρουμε, εφιάλτης στην κουζίνα. Εδώ φωτογραφίζουμε και το πρόσωπο με το οποίο θα έχουμε και την απάντηση του στη συνέχεια για το σπουδαστή μαγειρικής στο ρεπορτάζ. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 1031 προσλήψεις, 25 διαγωνισμοί που τρέχουν για εποχικούς δήμους, ΔΕΗ, σχολές ΑΕΝ, μουσεία και άλλους φορείς. Το θέμα αυτό που θα δούμε μετά, τι ισχυρίζεται ο μαθητευόμενος, τι απαντά ο Έκτορας Μποτρίνη. Εφιάλτης στην κουζίνα, καταγγέλει νεαρός μάγειρας. Και 19χρονος καταπλακώθηκε από μπασκέτα στοιχείο, παγίδες θανάτου, σε αθλητικούς χώρους και παιδικές χαρές. Δημοκρατία. Έφτασαν στην Κρήτη οι Τούρκοι. Το θέμα που συζητούσαμε με την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ είναι ο χάρτης, είναι η φωτογραφία του. Βλέπετε εδώ τι κάνουν οι Τούρκοι. Όλο αυτό γίνεται ένα. Θέλουν να είναι δικό τους. Έδειξαν πάλι στους ξένους πρεσβευτές το χάρτη που καταπίνει Καστελόριζο, Ρόδο και οριοθετεί την υφαλοκρηπίδα τους έως τις ακτές της Μεγαλονήσου. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα στην εφημερίδα. Αναφέρεται σε επικίνδυνα παιχνίδια Χατζηδάκη με τη ΔΕΗ, το μεγάλο η καυτή πατάτα της κυβέρνησης, η ΔΕΗ, παιδιά, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Και αναφέρεται βεβαίως και στην κόντρα εχθές στην Βουλή. Φιλελεύθερος, όλο το σχέδιο Κικίλια για ριζική αναδιάρθρωση του οργανισμού σε πύληνα πόδια ο ΕΟΠΗ. Άστεγη στην Αθήνα, 7 στους 10 αποκλεισμένοι από δομές φιλοξενίας, μεγάλο θέμα. Και τετραμερής Ελλάδας-Κύπρο, ΗΠΑ-Ισραήλ, ενεργειακή συμμαχία για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο. Στον Φιλελεύθερος, η Αυγή, κράτος μετακλητών και συμφερόντων. Αλέξης Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία, βάλει κατά των δημοκρατικών θεσμών, ένα θέμα που από ό,τι φαίνεται κυριαρχεί στις εφημερίδες, τα όσα έγιναν εχθές στο Κοινοβούλιο. Σφυροκόπημα για το άσυλο και την απλή αναλογική από την αντιπολίτευση, γράφει η εφημερίδα. Να περάσουμε στον ριζοσπάστη. 74 χρόνια από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε Χιροσίμα Ναγκασάκι να δυναμώσει πάλι ενάντια στα αμερικανονατοϊκά σχέδια και την ελληνική εμπλοκή. Αυτή η τίτλη του ριζοσπάστη πάντα είναι λίγο... μου άρεσαν. Είναι αλήθεια και είναι σταθερή. Και υπάρχει, είναι το μόνο σταθερή, αν θέλετε, παράταξη μεταξύ μας. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν. Τώρα, αυτό τον τίτλο δεν το διαβάζω, παιδιά. Τον κρύβω. Γιατί τι. Δεν το διαβάζω. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Εσπρέσο, παιδιά. Δεν λέω, δεν έχω τίποτα με την εφημερίδα. Ξεκινάω με το βασανιστήρα στην κουζίνα του Μποτρίνη. Όλα φορά παρτίδα στην επίδαυρο, τον υπέρτιτλο δεν τον διαβάζω. Η σκηνή που μου έδιασε τους θεατές που βρέθηκαν στο αρχαίο θέατρο με τα παιδιά τους. Καραμπέτη Λούλης. Ναι, ορίστε. Καραμπέτη, Καριοφιλία Καραμπέτη και Χρήστος Λούλης. Ναι, παίζουν σε αυτή την παράσταση. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Και διάφορα άλλα θέματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για εσάς που σας αρέσει η εφημερίδα Εσπρέσο. Εντάξει, όπως έκανε, πήγε Μπότοξ και το έκαναν περιτομή, περίεργες ιστορίες. Τα περίεργα που γράφει η εφημερίδα συνήθως. Και πάμε στην ναυτεμπορική. Ναι, ο νομισματικός πόλεμος ρίχνει τα χρηματιστήρια. Με υποτίμηση του Ιουάν, απάντησε η Κίνα στους νέους δασμούς των ΗΠΑ. Άμεσα νέο πλαίσιο για τα υδροπλάνα. Αυτά τα υδροπλάνα θα μας απασχολήσουν πολύ, Δημήτρη. Αυτά τα υδροπλάνα που γίνονται υδατοδρόμια σε όλη τη χώρα τόσα χρόνια και είναι και εύκολο να γίνουν. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα με τα υδροπλάνα. Γιατί σε όποιο νησί και να πάτε, το καλοκαίρι έχει πολλά μποφόρ. Τα υδροπλάνα, μην νομίζετε ότι είναι. Όχι, με μποφόρ νομίζω δεν πετάνε. Δεν πετούν. Είναι για λίμνες, είναι για άλλες χώρες. Έχει τις δυσκολίες του. Δεν ξέρω πόσες πτήσεις θα καταφέρουν να κάνουν και ποιος είναι αυτός ο επενδυτής. Που προφανώς έχοντας ερευνήσει όλα και τον καιρό και λέει, την αγορά. Ετοιμάζουν λαύριο καβάλα, αν δεν κάνω λάθος, και κάτι ακουγόταν και για το Βόλο. Τώρα δεν είναι. Έχουν φτιάξει τα υδροδρόμια σε πάρα πολλά νησιά με επιδοτούμενα προγράμματα αντί να κάνουν μαρίνες, που θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο για να υποδέχονται και τουρίστες. Φτιάξαν τα υδατοδρόμια, που ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα πλωτή μες στη θάλασσα. Υδροπλάνα βεβαίως και την εταιρεία από την οποία θα διαχειρίζεται και την επένδυση, ακόμα την περιμένουμε. Να δείξουμε και τον τύπο της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό μας έκανε το Θεσσαλονίκη, αυτό δείχνουμε. Υγειονομική βόμβα στη Θέρμη, ζητήματα υγιεινής στα υπεράριθμα
κατητήρια λόγω ζέστης. Θα είναι ένα πολύ καλό θέμα αυτό να δούμε και στο δελτίο των ειδήσεων. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Έλβη Μιχαλίδου πάλι κοντά μας. Ξανά καλημέρα. Καλημέρα για τρίτη φορά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Mm-hmm. Πάμε να τα δούμε. Sport Time, άλλα κόλπα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει από το πάνω ράφι τον παίκτη που θα κάνει τη διαφορά στα χαφ. Θέλω να βλέπω το Sport Time, δεν το βλέπω. Οι πιθανότητες. Τα έχουμε, παιδιά. Ας το ακούσουμε τους τίτλους, ενδεχομένως θα τους δούμε συνέχεια. Εγώ είναι αυτό που σας είπαμε. Ή κάνει αντικατοπτρισμό. Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι ζωντανή εκπομπή. Εννοείται ότι συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Το έχουμε τώρα ή να πάμε στα θέματα και να δεν τα δούμε. Δεν πειράζει, συνέχισε. Να πούμε, ακούσουμε τους τίτλους, θα το δούμε συνέχεια αν χρειαστεί. Ωραία, με πιστεύετε, δεν τα διαβάζω το μυαλό μου, ισχύουνε. Είμαι βέβαιος ότι είσαι και πολύ καλή συντάκτρια του αθλητικού ρεπορτάζ, θα το πούμε. Sport Day Boris, με όπλο τη γεμάτη τούμπα και πίστη στις δυνατότητές του, ο πρωταθλητής θέλει να κάνει απόψε το πρώτο βήμα για τους πολυπόθητους ομίλους. Θα τα δούμε και αναλυτικά αυτά μετά. Όχι, έχει έρθει από χθες στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Live Sport, εδώ να μείνεις. Ο Παναθηναϊκός έφερε από την Κυριακή το πρωί στην Αθήνα το Rodwell και κάνει σκληρό παζάρι για να τον πει. Είναι μια μεταγραφή που δεν έχει κλείσει, απλά έχει έρθει για να μιλήσει ο παίκτης. Φως δε μασάει, αναφέρεται στον Ολυμπιακό. Ο κόκκινος πρωταθλητής προφανώς αναφέρεται και εκείνος στον Ολυμπιακό. Έτσι θα πάρουμε την πόλη, το σχέδιο του Μαρτίνς για το πρώτο βήμα της πρόκρισης. Πάμε στην Πράσινη. Έχει κεντρικό θέμα καλό ταξίδι, Στέφανε, η πράσινη σημαία του εμβληματικού φιλάθλου του Παναθηναϊκού Στέφανου Αρών. Θα κυματίζει πιο ψηλά από ποτέ στον εμβληματική ουρανό, μορφή για τον καθώς Παναθηναϊκό. Έφυγε χθες ηλικία 83 ετών. Αθλητική ώρα, εκεί θα τη χτυπήσει. Φίλο και φτερό έκανε την Κραϊόβα ο Μιγγέλ Καρντόσο, εντοπίζοντας τα τρωτά της σημεία. Και ολοκληρώνουμε με μέτρο σπορ. Παοκάρα, μπορείς να γράψεις ιστορία. Στο καμίνι της Τούμπας, Φερέιρα και παίκτες είναι αποφασισμένοι να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off του Champions League. Και όπως τελείωσες να ξεκινήσεις. Ακριβώς έτσι, πήρα πάσα από το μέτρο σπορ λοιπόν. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άγιαξ. Στην κατάμεση Τούμπα είναι sold out. Να πούμε προφανώς τι θα ήταν. Πώς να μην είναι. Λογικό. Έτσι το Open έχει εξασφαλίσει, όπως έχουμε πει, αποκλειστικά και φυσικά δωρεάν για τους τηλεθεατές του τη μετάδοση της σημαντικής αυτής αναμέτρησης. Ραντεβού λοιπόν απόψε στις 8 από την Τούμπα. Την περιγραφή θα έχει ο Αλέξης Σπυρόπουλος και επιφορτισμένη με το ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου θα είναι ο Γρηγόρης Ατρίδης και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης. Mm-hmm. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι από τη χθεσινή προπόνηση του Δικέφαλου του Βορρά. Και πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου. Για να ακούσουμε. Será o ideal, mas para mim ganhar é sempre o ideal. Comungamos da mesma ambição, é dar o nosso melhor para vencer. Ele é vencedor por natureza e eu revejo-me na ambição dele. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, ζωντανά στο Open, ζωντανά στο Open, το ξαναλέμε. Ευτυχώς είναι νωρίς, δεν θα ξενυχτήσουμε. Είναι 8. Εντάξει, ο επαναληπτικός βέβαια και γενικά θα έχουμε και πιο αργά παιχνίδια, αλλά σήμερα είναι νωρίς. Και έρχεται και ο Άγιαξ από αυτή την ισοπαλία. Δεν έκανε και καλή αρχή στο πρωτάθλημα και έρχεται και με πεσμένα φτερά. Ο Έαντας, ελπίζουμε να είναι καλή βραδιά για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Την Τούμπα που θα πάρει φωτιά, όπως είναι λογικό. Το μεγάλο όπλο του δικέφαλου κόσμου του. Οπότε. Ο 12ος παίχτης της ομάδας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να συνεχίσουμε με ΠΑΟΚ όμως. Είπαμε ότι χθες θα ήταν. Είδαμε το τρέιλερ χθες. Ακριβώς. Σήμερα θα σας έχω ένα απόσπασμα από την ταινία. 90 λεπτά ήταν. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα.
πρόεδρος μας Ιβάν Σαββίδης και η ένταση όλων αυτών των παιδιών που μετά από τόσο αγώνα, τόσο μεγάλη μάχη, προσπάθεια. Πόσο λοιπόν πανηγύρισαν και πόσο χάρηκαν το πρωτάθλημα. Και οι οικογένειές τους συμμετέχουν σε αυτό. Δεν είναι μόνο οι αθλητές. Έχουν στηρίγματα και τις οικογένειες από πίσω. Όταν γυρίζεις στο σπίτι μετά από αγώνες και από τόση ένταση, πρέπει να σε αποφορτίζει η οικογένεια. Μπράβο και άλλες επιτυχίες. Και καλή συνέχεια να λέμε. Καλή συνέχεια. Και για όλες τις ελληνικές ομάδες, καλή συνέχεια. Έτσι ακριβώς. Και για τις ευρωπαϊκά. Μας αρέσει που ανεβαίνει το ποδόσφαιρο. Είναι και πόντι που πρέπει να παίρνουμε στην UEFA. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μιχαηλίδου. Πού μας είπατε να πάμε στο κοντρόλ, γιατί νομίζω θα πάμε στον αγαπημένο μας γιατρό να μας δώσει κάτι τέτοιο. Εκεί παραλία. Δεν πάμε. Εκεί δεν πάμε. Μην μπερδεύεσαι. Θα πάμε στον κύριο Γιακουμή. Ο κύριος Γιακουμής είναι παθολόγος. Μπερδεύτηκες, αλλά εγώ είμαι εδώ για σένα. Γι' αυτό ρε παιδί μου, ευτυχώς που έχω την ανθή μου. Ειδικός παθολόγος, επιμελητής εσύ στο γεννηματάς. Μας περιμένει εκεί, γιατί τον καλέσαμε τον άνθρωπο να μας πει τι πρέπει να προσέχουμε. Εσείς που είστε στο σπίτι και ετοιμάζεστε να πάτε για τον μπανάκι σας, είστε σε κάποιο νησί και ετοιμάζεται να βγείτε σιγά σιγά έξω, πρέπει να προσέχετε λίγο τον ήλιο. Γιατί... Το γιατρό το βλέπω πάντως λευκό, δεν πρέπει να έχει φύγει από το γεννήματά σου καθόλου. Δεν πρέπει να έχει πάρει την άδειά του. Καλημέρα σας, κύριε Γιακουμή, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Οι διακοπές είναι πρώτο μπυλό, να ετοιμαζόμαστε. Με το καλό και για εσάς και την οικογένειά σας. Δώστε μας ωστόσο τις συμβουλές που θα δώσετε στους δικούς σας ανθρώπους. Δεν τις μοιράζεστε και μαζί μας να τους δώσουμε στους τηλεθεατές μας τώρα που θα πάνε. Σας ακούμε με προσοχή. Λοιπόν, ζούμε στην Ελλάδα που έχει έτσι έντονο θερμό κλίμα, έτσι φωτεινό ήλιο, οπότε πρέπει πάντα να προσέχουμε. Υπάρχουν τα φαινόμενα, τα πυβλαδή που προκαλεί η περιόδηση πυροβολία, όπως είναι η ακτινική γεράτωση, διάφορες άλλες φωτογερανικές αλλοιώσεις και φυσικά οι διάφοροι καρκίνοι του δέρματος. Γι' αυτό προσέχουμε, βάζουμε πάντα αντιλιακό από δίκτυο SPF 30 και πάνω, ειδικά αν είμαστε πολλή ώρα στη δραστηριότητα στο εξωτερικό περιβάλλον, ή έτσι είναι η δουλειά μας. Αποφεύγουμε την έκθεση από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, που είναι και πιο έντονη η ακτινοβολία. Από τις 10 προσέχουμε πάντα. Ακούω. Από τις 10 λέτε το πρωί μέχρι τις 4 είναι η ώρα που πάμε στην παραλία. 11 με 4 είναι το πιο πικ που έχει ο ήλιος, τα πιο επιβλαβή επίδραση. Οπότε θα πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι με τα δουλειακά, αν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, ή να καθόμαστε σε σκληρό μέρος. Θέλω να ρωτήσω, γιατί πολλές μαμάδες ρωτάνε, έχουμε παιδάκια, πόση ώρα πριν να βάζουμε το αντιλιακό, γιατί πολλοί, και εγώ το κάνω, το βάζω την ώρα που πάω στην παραλία. Με καλύπτει αυτό? Σωστό. Καταρχήν, παιδιά κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να εκτεθούνται στον ήλιο. Από 6 μηνών και πάνω θα πρέπει να βάζουμε ένα αντιλιακό με 30 ή και ακόμα περισσότερο, ακόμα και 50, μισή ώρα αυτή τη δραστηριότητα και να ανανεώνουμε κάθε... Να ανανεώνουμε, είναι αυτό που λέμε. Όταν μπει τον παιδάκι στο νερό, μετά το ξαναβάζουμε αντιλιακό. Γιατί φεύγει, έτσι δεν είναι? Φοράμε το καπέλο μας, φοράμε αν μπορούμε και κάποιο κοντομάνι, το μπλουζάκι στο παιδάκι, αν πέσει στην αμμουδιά, κάνει με την άμμο παιχνίδια. Στα πέμπει επίσης οι μεγάλοι, κάποιοι να βάζουν και αντιλιακό κραγιόν, γιατί και κάποιοι παρατηρούνται και φαινόμενα και στα χείλη, έτσι, που θα πρέπει να φοράμε, ειδικά οι γυναίκες, αν εκτίθεται πολύ στην υλιοθεραπεία, να βάζουμε και εκεί ένα κραγιόν που να έχει δίκτυα αντιλιακής προστασίας 30 και πάνω. Και όχι διαρκές, να μην είναι από τα διαφανές, να είναι από τα συμπαγή χρώματα, γιατί δεν απορροφάει την ακτινοβολία. Επίσης, γυαλιά ηλίου με δίκτυ UV 400 και πάνω, ώστε να απορροφάνε το μεγάλο φάσμα της εκπαιδεύσης της ακτινοβολίας. Προτιμούμε μάλιστα αποχρώσεις του γκρι και του καφέ που δεν έχουν αλλοιώσει τα χρώματα και πάντα τα γυαλιά αυτά να μην είναι έφραστα, να μην είναι. Γιατρέ μας, πόσο επικίνδυνος είναι ο ήλιος? Γιατί το λέμε αυτό? Γι' αυτό και σας έχουμε καλέσει. Για να ακούει ο κόσμος αυτές τις πληροφορίες. Δεν τα λέμε έτσι τυχαία. Χρηστικές πληροφορίες. Και χρηστικά απλά. Ότι βάλτε λίγο αντιλιακό στον ήλιο, θα βγείτε. Είναι επικίνδυνος ο ήλιος. Και θέλω να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας γιατί είναι επικίνδυνος ο ήλιος. Προκαλεί, όπως είπα, διάφορες αλλοιώσεις στο δέρμα, όπως είναι κάποιες προκαρκινοματώδεις καταστάσεις, όπως είναι ακτινική κεράτωση και βέβαια καρκίνο του δέρματος, όπως είναι το βασικό κυταρικό καρκίνωμα, το καρφοκυταρικό και φυσικά το μελάνωμα. Υπάρχουν και κάποιες καλοήθεις καταστάσεις, κάποιοι καλοήθεις όγκοι, τηλεγεκτασίες, αυτά τα κόκκινα στήματα που βλέπουμε στο δέρμα μας σε κάποιους ανθρώπους, οι πανάδες, οι ρητίδες και φυσικά οι φακίδες. Όλα αυτά, ειδικά στην Ελλάδα, όπως είπαμε, που είμαστε σε ένα έντονο, έτσι, έχουμε ένα έντονο, πολύ φωτεινό ήλιο, ένα θερμό κλίμα και φυσικά και εμείς είμαστε άνθρωποι που ζούμε έξω, θέλουμε το καλοκαίρι να κάνουμε δραστηριότητες, καθιστούν έτσι το κλίμα
αρνητικό και πολύ επίφοβο στο να πάθουμε κάτι. Καμιά φορά, λυπάμαι, καμιά φορά τους τουρίστες μας που έρχονται στη χώρα μας, οι οποίοι φαίνεται σαν να αγνοούν τον κίνδυνο του ιού. Τους βλέπεις και καίγονται. Τα βόρεια κλίματα που είναι και λευκή. Πολύ λευκή έτσι, ανοιχτή επιδερμίδα, ανοιχτά μαλλιά, ανοιχτό χρώμα με ματιών. Αυτή είναι και πιο επίφοβη στο να πάθουν κάτι από τον ήλιο. Κύριε Γιακουμή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλές διακοπές. Καλές διακοπές, το αξίζετε. Όλοι οι γιατροί μας στα δημόσια νοσοκομεία δίνουν ένα τεράστιο αγώνα. Ήρωες οι γιατροί, αλήθεια το λέω, γιατί έχουμε περάσει από νοσοκομεία και να μην λέμε τα κακά μόνο στα δημόσια, έχει και πολύ καλούς γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι κασκαντέρ της υγείας, εγώ έτσι τους λέω. Λοιπόν, δεν έχεις άδικο. Πάμε στο επόμενο. Μαρία... Πάμε διάλειμμα νομίζω, μας πέρασε. Όχι, πέρασε, όχι. Ναι. Πάμε στην Ελευθερία της Σπυράκη. Λοιπόν, προλογίσαμε το πρωί ένα θέμα. Ένα θέμα που εμάς μας έχει συγκλονίσει, μας έχει ταράξει, θα έλεγα. Mm-hmm. Για ένα τετράχρονο παιδάκι που πήγε με τη μαμά του στον Πειραιά σε ένα πάρκο να παίξει. Εκεί λοιπόν το επιτέθηκε ένα σκύλο. Το παιδάκι αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Η Ελευθερία η Σπυράκη είναι εκεί μαζί με τον δικηγόρο της οικογένειας. Τον κύριο Γιάννη Κανελάκη. Κύριο Κανελάκη. Καλημέρα, Ελευθερία. Κανελάκη. Γιάννη, εγώ φταίω, παιδιά. Εγώ φταίω. Τη συγγνώμη μου. Τι θέλω να μας... Καταρχήν, έχεις τον δικηγόρο δίπλα, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, τι προτίθεται να κάνει η οικογένεια, να μας πει τα ακριβή περιστατικά, δηλαδή. Τα ακριβή περιστατικά, τι του έχει μεταφέρει η πελάτησά του. Καλημέρα, Δημήτρη και Άνθη. Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του τετράχρονου αγοριού, το οποίο για δεύτερο 24ωρο νοσηλεύεται εδώ στο Πέδον Αγία Σοφία μετά την επίθεση που δέχθηκε το αργά το απόγευμα της Κυριακής σε πάρκο στον Πειραιά. Πρέπει να σας πω ότι στο συγκεκριμένο πάρκο η οικογένεια συνήθιζε να πηγαίνει με το παιδί για να παίξει. Ωστόσο, δυστυχώς την Κυριακή, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το σκυλί το οποίο συνοδευόταν από την ιδιοκτήτριά του επιτέθηκε στον τετράχρονο, του κατάφερε... Πόσο έγινε αυτό, παιδιά. Τεσσάρχρονο παιδάκι. Κρατζινιές στο πρόσωπο και στο σώμα. Τεσσάρχρονο παιδάκι, ναι. Και η μητέρα κάλεσε τον πατέρα, μεταφέρθηκε το παιδί στο νοσοκομείο. Εδώ το έχουν γίνει παραπάνω από 16 ράματα στο πρόσωπο και στο σώμα. 16 ράματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου. Ελευθερία μου, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γιαννελάκη. Να μας πει ακριβώς τι του μετέφερε η πελάτησά του. Τι ράτσα σκύλος ήταν, πώς έγινε το περιστατικό. Κύριε Γιαννελάκη, τι θα κάνει η πελάτησα. Το παιδάκι το βλέπουμε, παιδιά, στις φωτογραφίες. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα και από μένα, καλημέρα και στους θεατές σας. Όντως είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, κάποιες εικόνες που θα έχετε δει. Όπως είπε και η συνάδελφός σας από το ρεπορτάζ, τα στοιχεία είναι ότι η μητέρα σε μια συνηθισμένη βόλτα έβγαλε το παιδί, καθώς είναι δύο γονείς του μεροκάματου, ήταν στο συγκεκριμένο σημείο, διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους και αυτή τη στιγμή κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί για τον λόγο ότι και οι γονείς... Έφυγε το σκυλί. Το σκυλί έφυγε από την κυρία που το κρατούσε, το είχε ελεύθερο. Πώς επιτέθηκε ο σκύλος στο παιδί? Θα σας πω, ακούστε λίγο. Επειδή και η μητέρα αυτή τη στιγμή είναι συγκλονισμένη, γιατί αναλογιστείτε ότι έγινε μπροστά στα μάτια της... Και επίσης και η ιδιοκτήτρια του σκύλου είναι συγκλονισμένη. Είναι κάτι που θα διευκρινιστεί στις επόμενες κινήσεις που θα κάνουμε όσον αφορά να ρωτήσω την κάτι... δίωξη που θα... Κύριε Γιαννελάκη, η ιδιοκτήτρια του σκύλου βρέθηκε δίπλα στην οικογένεια μετά το περιστατικό, γιατί έχουμε το ατυχές περιστατικό. Έχει φύγει το σκυλί από τα χέρια της ή από την εμπάσχη περιπτώσει. Θα μάθουμε πώς έγινε. Θα δούμε πώς έχει γίνει. Ζήτησε συγγνώμη την οικογένεια, βρέθηκε κοντά στο παιδάκι, στο μικρό Αλέξανδρο. Επειδή ήμασταν χθες στα δικαστήρια, εκφράστηκε η συμπαράστασή της. Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι κάτι που είναι σε ανθρώπινο επίπεδο, θα τους αφήσουμε μόνοι τους με τους διάβλους επικοινωνίας που υπάρχουν. Να έρθουν σε επαφή. Είπατε βρεθήκατε στα δικαστήρια. Κινήθηκε αυτόφορη διαδικασία, κύριε Γιαννελάκη? Έχει κινήθηκε η αυτόφορη διαδικασία επιτόπου, επειδή βρισκόταν στο σημείο. Πέρασε από αυτόφορο και από εκεί και πέρα έχουμε την εντολή από την οικογένεια να κινηθούμε τόσο και ποινικά για την υποστήριξη της κατηγορίας, όσο και αστικά για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί το παιδί. Η οικογένεια, από ό,τι φαίνεται, θα κινηθεί νομικά κατά της ιδιοκτήτριας του σκύλου. Εκτός όσων φαίνεται, εκτός αν εξοδικαστικό στην πορεία τα βρούνε. Να πούμε ότι όντως. Απλά αναλογιστείτε ότι
αν με ακούτε. Είναι ένα παιδί 4 ετών. Έχει 16 και παραπάνω οράματα που ξεκινάνε από το σαγόνι σε όλη την έκταση του προσώπου μέχρι πάνω από το ζυγωματικό. Το ένα μάλιστα είναι σε απόσταση εκατοστού από το μάτι του. Γλίτωσε... Δηλαδή το παιδί γλίτωσε και από του χάρου και από του σκύλου τα δόντια. Και αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένο με ορούς γιατί χρήζει θεραπείας. Οι γιατροί τι λένε? Και θα νοσηλευτεί. Οι γιατροί είναι από την πρώτη στιγμή πάνω του και θα πάρω σκυτάλι από αυτό που είπατε από το προηγούμενο ρεπορτάζ, ότι όντως έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, οι οποίοι υποδέχτηκαν το περιστατικό άμεσα γιατί είχαν ειδοποιηθεί. Αλλά το παιδί λόγω και της ηλικίας χρήζει αυτής της ιδιαίτερης προσοχής και είναι συνεχώς από πάνω. Είναι περαστικά. Να είναι περαστικά για τον νοσοκομιακό λοιμόξεο. Για τον τετράχρονο Αλέξανδρο να κυλήσουν και να πάνε καλά από αυτό το πραγματικά ατυχές περιστατικό. Κύριε Γιαννελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελευθερία, ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία. Είναι ελευθερία. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δούμε και το διαγωνισμό μας. Δεν πάμε έτσι απλά εμείς σε διαφημιστικά διάλειμμα. Ναι, με δώρα. Λοιπόν, Κύθνος Bay, δύο τυχερά ζευγάρια. Θα κερδίσετε ένα υπέροχο τριήμερο στην Κύθνο. Θα μείνετε στο Κύθνος Bay. Σας δίνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Ζάντε Φέρις. Θα δειπνήσετε στο εστιατόριο Άριας που είναι καταπληκτικό. Δίπλα στο κύμα θα φάτε ψαράκι. Δώρο και αυτό από εμάς. Κάτι ξέρει η Άνθη, τώρα το λέει συνέχεια. Κάτι ξέρει. Το ξέρω, κάτι... παιδί μου. Γυρίζουμε σε πολύ λίγο, Άνθη μου. Δείτε το. Πού μπορείτε να καλέσετε, πού μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Πάμε. Σε διάλειμμα και επιγυρίζουμε με Δημήτρη Μαρκόπουλο και Μάριο Κατσί, γιατί θα έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Τι έγινε στη Βουλή εχθές. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν από ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Κύθνος Bay. Τα δύο ζευγάρια θα απολαύσουν το δείπνο τους κάθε βράδυ στο εστιατόριο Άριας, στο μαγευτικό κόλπο της Αγίας Ειρήνης. Στο γραφικό λιμανάκι των Λουτρών της Κύθνου, το ξενοδοχείο Κύθνος Bay σας υποδέχεται με την υπόσχεση μιας θαυμάσιας διαμονής μπροστά στη θάλασσα στις αγαπημένες σας Κυκλάδες. Η ιδανική τοποθεσία συνδυάζεται με τις σύγχρονες παροχές και η παράδοση χρόνου στη φιλοξενία με ένα κομψό περιβάλλον και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δείτε το ξενοδοχείο Κύθνος Bay Hotel στο www.hotelkythnosbay.gr. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μας τα προσφέρει η Ζάντε Φέρις, που μας ταξιδεύει καθημερινά από τη λιμάνι του Πειραιά για δυτικές Κυκλάδες με τα πλοία της Αδαμάντιος Κοραής και το υπερπολιτελές Διονύσιος Σολωμός. Εδώ είμαστε. Γυρίσαμε εδώ. Ώρα Ελλάδος. Καλοκαίρι. Συνέχεια εδώ με την Ανθή τη Βούλγαρη. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, Ανθή μου. Και πάμε να δούμε λιγάκι το έθνος.gr, πώς παρουσιάζει την επικαιρότητα. Γεια σου, Μιχάλη. Μιχάλης Παπαδάκος, αρχισυντάκτης εκεί στο έθνος.gr. Πρωινή βάρδια, δυναμικός. Έχουμε κάνει το update. Να δούμε τι ακριβώς παρουσιάζει στο σελίδα σήμερα. Ποια είναι η επικαιρότητα μέσα από το έθνος.gr. Έτσι ακριβώς. Πολιτική είναι η επικαιρότητα σήμερα ως επιτοπλίστων. Ναι, κυριαρχεί το επιτελικό νομοσχέδιο. Είναι, να υπενθυμίσουμε, το πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το απόγευμα θα κορυφωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Ακολούθως έχουμε την εγκύκλιο που κοινοποίησε ο επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, ο Γιώργος Πιτσιλής, σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, με τις μειώσεις που θα είναι σημαντικές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, από 10 έως 30%. Να και κάτι καλό από σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι. Και σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρξει και απαλλαγή. Σημαντικό. Οπότε υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα, να το διαβάσουμε. Δεν ξέρω, σήμερα έχετε, στο Έθνος το διάβαζα, ξεκινάει το κοινωνικό τιμολόγιο στη ΔΕΗ, από σήμερα μέχρι τέλος. Από σήμερα, ναι, από σήμερα γίνονται οι αιτήσεις, ναι, από σήμερα. Σημαντικό και αυτό, να το πούμε μέχρι το τέλος. Μιχάλη, έχουμε κάτι άλλο πρέπει να αναφέρουμε και να σταθούμε. Από εκεί πέρα όλη η επικαιρότητα, πάντα στο έθνος.gr, ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει σε συνεχή ροή στην ενημερωτική ιστοσελίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αίθουσα σύνταξη να βγούμε λίγο έξω, να πάμε στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Γιατί όχι, Άρης Κουτσούκης ακόμη μια φορά. Άρη Κουτσούκη, ποιον έχεις δίπλα σου, Άρη? Καλημέρα σας. Είμαστε έξω από το γήπεδο της Τούμπας, έξω από τη Θύρα 1, στα επίσημα.
Σε λιγότερο από 12 ώρες είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Και εγώ σε διακόπτω, Άρη, και δεν πρέπει, γιατί είσαι με live duty. Το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς εδώ για να είμαστε στις ζωντανές συνδέσεις. Το ξέρω ότι είναι άσχημο, μου το κάνουν και εμένα και στεναχωριέμαι. Αλλά απόψε το βράδυ θα γίνει χαμός εκεί πίσω που βλέπετε. Έτσι, 8 το βράδυ λοιπόν η Σέντρα, στο Open η μετάδοση του αγώνα από Αλέξη Σπυρόπουλο. Ωστόσο, επειδή είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, πολλοί είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους, αλλά τις διακόπτουν για τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, κύριε Αλεξανδρίδη? Λευτέρης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Συνδέσμου Οικοδομικών Επιχειρήσεων, αλλά πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ. Έχουμε έρθει να πάρουμε τα διαρκές μας. Είναι το πρώτο μάτς της σεζόν. Ευχόμαστε την αγαπημένη μας ομάδα να μπορέσει να περάσει αυτό το σκόπελο που είναι μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, ο Άγιαξ. Θα είμαστε όλοι εδώ το βράδυ δυνατά με τη φωνή μας και μόνο τη φωνή μας να βοηθήσουμε την αγαπημένη μας ομάδα. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Από πού έχει έρθει ο κ. Αλεξάνδρης? Όχι, όχι. Δεν πήγατε διακοπές? Από Χαλκιδική. Εμείς όλοι οι Θεσσαλονικοί. Όλοι οι Θεσσαλονικοί. Ήσασταν δηλαδή με την οικογένεια στη Χαλκιδική. Ή στις άλλες παραλίες. Και τους χαιρετήσατε. Σωστά. Και μαζί εδώ το βράδυ με το γιο. Όχι, τους έφερα όλους εδώ και το βράδυ μαζί με το γιο θα είμαστε στο γήπεδο. Η σύζυγος τι λέει? 10 χρονών. Η σύζυγος τι λέει, συμφωνεί? Η σύζυγος τι να κάνει, υπομένει. Υπομένει ότι έχει δύο παοξίδες στο σπίτι. Οπότε έτσι είναι, νόμος. Οι οικογένειες οι ελληνικές ακολουθούν ο ένας τις επιθυμίες του αλλονού. Εμείς είμαστε δύο παοξίδες στο σπίτι, εγώ και ο γιος μου, και η σύζυγος αναγκαστικά βοηθάει και είναι από κοντά. Δεν πιστεύω να είναι άλλη ομάδα η σύζυγος. Έχετε μεγάλη παρέα που οργανώνετε? Όχι, όχι. Είμαστε παρέα μεγάλη, ερχόμαστε, θα είμαστε κάνα δύο ώρες νωρίτερα στο μάτς. Όλοι μαζί θα φωνάξουμε, θα πανηγυρίσουμε πρωτού το μάτς και θα μπούμε μέσα να βοηθήσουμε, είπαμε, μόνο με τη φωνή μας στην ομάδα μας. Να το χαρείτε, να το χαρούν όσοι βρεθούν στο γήπεδο. Πρέπει σήμερα να είμαστε κόσμοι. Ζωντανά από ωραίο το Open. Ωραίο μήνυμα σήμερα αυτό που να στέλνετε. Το χαρεί όλη η Ελλάδα. Κύριε Λευτέρη, όλη η Ελλάδα να το χαρεί σήμερα. Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να κλείσουμε αυτό το μήνυμα. Είπε ότι πρέπει να βοηθήσουμε μόνο με τη φωνή μας για να το χαρούμε όλοι. Είναι μια μεγάλη μόνο γιορτή. Μόνο με τη φωνή μας. Έχετε δίκιο. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Να είστε καλημέρα, καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Θα είναι θερμή η Τούμπα σήμερα το βράδυ, αλλά ήταν και θερμή εχθές η Βουλή. Και θα πάμε στην πολιτική μας κουβέντα. Και στην παρέα μας. Μάριος Κάτσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινώ ανάποδα. Δεν σε πειράζει, Δημήτρη. Εσύ στην κυβέρνηση πια. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Γιατί στο από το Δημήτρη θα ξεκινήσω, μην νομίζετε. Απλά οι καλημέρες ήταν διαφορετικά. Γιατί Δημήτρη και μου εχθές. Γενίας. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε αυτό τη συζήτηση για το επιτελικό κράτος. Και είδαμε και εκεί στο κοινοβούλιο και μια προσωπική. Προσωπική έτσι. Εντάξει, δεν μεγαλοποιούμε κάτι. Απλά σε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός γύρισε και αναρωτήθηκε. Αν είναι δυνατόν η ΕΡΤ να μην παρουσιάζει τις... Έχουμε απόσπασμα, για πες μας τι έγινε. Να μην παρουσιάζει τις καταγγελίες Πολάκη για το κελπνό, όλα αυτά που λέει εδώ και 2-3 χρόνια και έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε πλέον. Mm-hmm. Και γυρίζω και λέω προφανώς γιατί η κυρία Κρυβοπούλου πλέον λείπει από την ΕΡΤ που έκανε αντικειμενική ενημέρωση. Μ' αρέσει πάντως που ακόμα θεωρείται πρωθυπουργό τον Τζίπρα. Ή ο φίλος Σωτήρης ο Καψόχας που έκανε αντικειμενική ενημέρωση στην ΕΡΤ. Για να δούμε λίγο το απόσπασμα για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Στην παλιά ιδιότητα και μάλλον και εσύ στην παλιά σου ιδιότητα. Μια χαρά είναι. Και η παλιά, όμως και στη νέα, νομίζω ότι μπαίνουμε πολύ γρήγορα. Θα δούμε το απόσπασμα και θα έρθουμε, θα τα πούμε όλα. Εσείς ειδικά που έχετε διδακτορικό στην παραπληροφόρηση από τη φυλάδα αυτή που καθημερινά παραπληροφορεί τον ελληνικό λαό, εσείς ειδικά δεν πρέπει να μιλάτε. Διότι και η εφημερίδα στην οποία εργαζόσασταν μέχρι πρότινος, αλλά ναι, μην με διακόπτετε. Ποιος δεν εργαζότανε, κύριε Μαρκόπουλε, ποιος δεν εργαζότανε. Είχατε κάνει από την εφημερίδα στην οποία εργαζόσασταν κεντρικό θέμα, τους μετακλητούς στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα που τους διπλασιάζετε αυτούς τους μετακλητούς, προχθές που ο Πολάκης ήρθε σε αυτό εδώ το βήμα και ανέδειξε 21 σκάνδαλα στον χώρο της υγείας, το μόνο το οποίο είχατε να ασχοληθείτε ήταν ότι στο καφενείο της Βουλής καπνίζανε και είχαν τα σάκια στα τσιγάρα. Ένα μικρό απόσπασμα. Καταρχάς είναι ντροπή για τον πρώην Πρωθυπουργό, ντροπή να επικροτεί έμεσα το κάπνισμα στους χώρους τη στιγμή που είναι μια νομοθεσία του κράτους. Είναι ντροπή του κυρίου Τσίπρα. Γιατί ουσιαστικά έδωσε άλοθη και ασυλία στον κύριο Πολάκη γι' αυτό. Όμως για να πάμε και στους μετακλητούς,
Να θυμίσω ότι όντως είχα ασχοληθεί με αυτό το ρεπορτάζ και θα θυμίσω στον τέος πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ότι ο κύριος Χινάς, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, είχε βάλει ως μετακλητό τον αδελφό του στο Πρωθυπουργικό Γραφείο Οικονομικό Σύμβουλο του κυρίου Τσίπρα, τη μητέρα του και την αδελφή του. Να θυμίσω επίσης τον κύριο Κώστα Αρβανίτη που είχε βολέψει μια χαρά τη σύζυγό του. Να θυμίσω τον κύριο Καρανίκα. Γιατί άλλο επιτελικό και άλλο σιριζαϊκό κράτος. Ο κύριος Τσίπρας ξέρει το σιριζαϊκό κράτος. Ο διευθυντής του Μεγάρου Μαξίμου, ο κύριος Δημητριάδης, τι συγγένεια έχει με τον κύριο Μητσοτάκη, μπορείτε να μας πείτε. Με τον κύριο Φλόρο που αποφυλακίστηκε, που ήταν κατηγορούμενος για την ενέργεια. Να σας ενημερώσω. Πείτε μας τι σχέση έχει ο κύριος Δημητριάδης και αφήστε τώρα το γραμματέα της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ενημερώσω, κύριε Κατσί, γιατί προφανώς. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Κάτσι. Να σας ενημερώσω γιατί δεν το γνωρίζετε. Το γνωρίζω πολύ καλά. Ο κύριος Δημητριάδης έχει συγγενική σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Που αποκάλυψε το σκάνδαλο ενέργεια. Και που βοήθησε τη δικαιοσύνη. Να το μάθετε. Δεν την ξέρετε καλά. Ακούστε την υπόθεση. Λίγο. Δεν την ξέρετε καλά την υπόθεση εσείς, τώρα. Εσείς μην απαντήστε σε αυτό που σας για ρωτάω. Για τον κύριο Σχοινά όμως. Για πέστε μου για τον κύριο Σχοινά. Ποιος είναι διευθυντής του Μεγάρου Μαξίμου. Ποιος βόλεψε ποιος είναι διευθυντής του Μεγάρου Μαξίμου. Και μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαρκόπουλε, δεν το λέω για σας. Αλλά ποιος είναι διευθυντής του Μεγάρου Μαξίμου. Έχουν μούτρα κάποιοι και λοιπόν, μιλάνε για το επιτελικό κράτος. Βρίσκεστε στην εξαιρετικά δύσκολη θέση, κύριε Μαρκόπουλε. Εγώ σε καμία δύσκολη θέση. Εγώ και εσείς και τα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας, εσείς μία φορά παραπάνω. Να σας πω γιατί. Γιατί είχατε επικεντρωθεί. Δεν καταλάβατε τίποτα από την 7η Ιουλίου, δυστυχώς. Δεν καταλάβατε. Το αποτέλεσμα δεν είναι διαβάσει. Ό,τι και να κάνετε. Ό,τι και να κάνετε. Δεν το διαβάσατε την 7η Ιουλίου. Βρίσκεστε σε μία πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έναν πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να βλέπετε αυτά τα οποία βρίζατε και λιδωρούσατε ως αντιπολίτευση, αλλά και από την επαγγελματική σας ιδιότητα, να πρέπει τώρα ως βουλευτής της πλειοψηφίας να τα υπερασπιστείτε ως κυβέρνηση. Αυτή τη δύσκολη θέση έχετε και δεν. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν θα σας απαλλάξουμε από αυτή τη δυσκολία. Θα σας τριμώχνουμε. Θα σας τριμώχνουμε όσο μπορούμε. Αδελφό, για να ξέρετε. Τον κύριο Αρβανίτη που έβαλε τη σύζυγό του. Δεν έβγαλε πουθενά. Δεν έβγαλε πουθενά. Δεν έχουμε. Λοιπόν, ο κύριος Δημητριάδης είναι εξαίρετος νομικός. Και νομίζω, ότι αυτή η εμπλοκή με την ενέργεια πάει μέχρι ένα σημείο. Ενώ ένας μετακλητός ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εξαίρετος οικονομολόγος ή εξαίρετος νομικός. De facto. Γιατί απλά είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και τη μητέρα του και επειδή την είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. De facto. Ή ο κ. Καρανίκας που έκανε καλή καϊπηρίνια. Γιατί ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Τον βάλαμε να είναι σύμβουλος πρωθυπουργού. De facto να είναι. Άλλο επιτελικό. Γιατί ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ πρέπει να είναι de facto. Άπλητη, αγράμματη, αδιάβαστη. Και να έχουν κατσαρίδε στα υπουργεία. Κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Κάτσι. Χάσατε με αυτά και αυτά στι 7 Ιουλίου. Βάλατε μυαλό σε. Μισό λεπτό, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει καλά αυτά που, για αυτά που εσείς τσακώνεστε. Μια χαρά μόνο τα ξέρει ο κόσμος. Μια χαρά κύριε Κάτσι, εσείς κατηγορείτε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία για μετακλητούς, σωστά? Όχι. Γιατί πράγμα την κατηγορείτε? Για μόνο, πρώτα-πρώτα, ζητάμε να κάνει μια κριτική γιατί είχε πιέσει την κυβέρνηση, την προηγούμενη κυβέρνηση, για το θεσμό των μετακλητών και τώρα τον διωγγώνει. Και τον χρησιμοποιεί. Λέτε, μείον 28% είναι η μετακλητή. Αφήστε τώρα, από 150 που είχατε πει, πάμε στους 108. Μίλετε πράγματα. Έγινε μια ερώτηση. Το διαβάσατε το νομοσχέδιο. Το διάβασα το νομοσχέδιο, κύριε. Όχι, αλλά fake news. Χάσατε από αυτή την τακτική σε 7 Ιουλίου. Αγαπητοί μου κύριοι. Αλλάξτε τροπάριο. Αγαπητοί μου κύριοι, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ακούστε να σας πω λίγο. Ο υπουργός με νομοσχέδιο της κυβέρνησης επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, ήμουν και στη Βουλή και το θυμάμαι κιόλας. Γιατί είχαμε μειώσει τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων. Και τώρα έπεσε ο αριθμός, έπεσε ο αριθμός από 5 σε 4 για τους υπουργούς. Και για τους υφυπουργούς από 4 σε 3. Η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει για τους υπουργούς από 4 που ήταν, που το είχαμε μειώσει, είπα, κατά 1, το πήγε σε 9. Και για τους υφυπουργούς από 3. Σε 6. Πόσος είχε ο πρωθυπουργός? Λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το σύνολο, ωστόσο, λέει ξέρετε η κυβέρνηση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Η παρούσα σημαίνει διπλασιασμός. Λέει το σύνολο, ωστόσο, η παρούσα κυβέρνηση. Δεν θέλω πόσους να υπερασπίζω με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Και πόσους θα έχουμε με το νέο νομοσχέδιο? Εγώ να ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μου επιτρέψετε μια ερώτηση? Γιατί πρέπει να σας ρωτήσουμε και εμείς κάτι. Για την κυρία του πρωθυπουργού μιλάτε? Όχι. Για πού μιλάτε? Και για τον πρωθυπουργό, πόσους μετακλητούς είχε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός. Αλλά να πείτε πόσοι θα είναι οι ειδικοί και γενικοί γραμματείς τώρα. Και πόσοι ήταν πριν, γιατί ακούστε, και εκεί μείωση υπάρχει. Θα σας εξηγήσω. 150, απλά για να ξέρει ο κόσμος. Από 150 μετακλητούς θα έχουν πλέον 108 τώρα. Καμία σχέση. Απλά μαθηματικά. Ο κόσμος ξέρει να κάνει μείωση, αφαίρεση. Η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού είχε 10 γραφεία. Τα 10 αυτά γραφεία ήταν στελεχωμένα. Ακούστε, κύριε Μαρκόπουλε, θα συγκρίνετε μίλα με μίλα. Δεν θα συγκρίνετε μίλα με μανταρινιά. Τι λέτε τώρα, εσείς, θέλω να καταλάβω κάτι. Επιτρέψτε μου μισό λεπτό. Κύριε Κάτση, είστε εξαίρετος και ξέρετε και μαθηματικά τώρα. Μη σας εγκαλέσω για τα μαθήματα. Θα συγκρίνουμε τη Γενική Γραμματεία. Να υποβάλλω. Μισό λεπτό, δεν μπορούμε να μιλάμε μαζί. Θέλετε να θρήσετε όλη την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη Γενική Γραμματεία του Μητσοτάκη για να πείτε. Ακούστε με λίγο. Χαμηλότερα. Το ξέρετε, επειδή λέτε ότι μειώνεται το κράτος. Είχατε τρεις υπουργούς επικρατείας, το ξέρετε, τη στιγμή που εμείς θα έχουμε έναν. Τρεις. Ο κύριος Δε Φλαμπουράνης, ο οποίος μάλιστα είχε τεράστιες γνώσεις των τραπεζικών ζητημάτων, είχε και αρμοδιότητα για τις τράπεζες. Τρεις. Εμείς μικραίνουμε το κράτος. Τι λέτε τώρα, μικραίνουμε το κράτος. Περισσότερους υπουργούς δεν έχετε από εμάς. 51 δεν έχετε. Και τι σημασία έχει αυτό. Α, τι σημασία έχει το ένα, τι σημασία έχει το άλλο. Με συγχωρείτε. Η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού. Μικραίνουμε το κράτος. Το ξέρετε ότι θα έχουμε εξοικονόμηση μόνο και μόνο από τη μείωση των ειδικών γραμματιών. 1,8 εκατομμύρια. Γιατί λέτε ψέματα συνέχεια. Μην είστε ίδιος με τον πρώην πρωθυπουργό σας. Είστε μοντέρνος πολιτικός. Ο κύριος Τσίπρας πάει. Έτσι όπως πάει, πηγαίνει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες, μην πάτε κι εσείς όπως σαν πολιτικό πρόσωπο. Απευθύνομαι σε όσους μας ακούνε. Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου δεν του κράτους. Δεν καταλάβατε για τίποτα από τις 7 Ιουλίου, τίποτα, χαμπάρι δεν έχετε πάρει. Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που ψηφίζεται, που συνοδεύει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα για το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, δηλαδή την άλωση του κράτους δεξιάς, ναι, μετά με άξιστο μετακινητών υπαλλήλων, είναι της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή την αύξηση κάνουν αυτοί που όσο ήταν αντιπολίτευση, μας αντιπολιτεύονταν για τους μετακινητούς. Μην επιμένετε όταν έχετε διορίσει μέχρι και τα σκυλιά σας στο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και τους συγγενείς. Τώρα μην μιλήσω για οικογενειοκρατία. Μην μιλήσω για ξαδέλφια. Τα θυμάται ο κόσμος πρόσφατα. Αυτό, ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, εγγυάσε ότι θα σας συμβεί τώρα. Θα σας μιλήσω εν τιμή. Θα σας μιλήσω εν τιμή. Η θέση με μένα, κύριε Κάτση, υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι, λωτοφάγος δεν είμαι. Τα θυμάμαι. Καθόλου τίποτα. Τον κύριο Σχοινά. Σας εγκαλώ. Τον κύριο Σχοινά, πέστε μου, έχει υπάρξει φαινόμενο στη Νέα Δημοκρατία που να έχει διοριστεί σύμβουλος πρωθυπουργού ο αδελφός του. Η μητέρα του σε υπουργείο. Σας τα λέω εγώ, πρωθυπουργού. Στο οικονομικό επιτελείο. Ο αδελφός του κύριου Σχοινά, του γραμματέα τη νεολαία που είχατε. Τι λέτε τώρα. Και το έχει ιδεολογικοποιήσει και το θεωρούσε και ρεβάνς μάλιστα για τον εμφύλιο. Θα τα ξεχάσουμε. Ότι ήταν, λέει, ιστορική δικαίωση για τον εμφύλιο γιατί ο παππούς του πολέμησε στο βουνό. Δεν τα ξεχνάμε. Τον κύριο Αρβανίτη που βόλεψε τη γυναίκα του. Και απολογούνταν ότι θα τα ξεχάσουμε. Λοιπόν, ή το κράτος σας. Εγγυάστε, συγγνώμη. Με συγχωρείτε, θα τα ξεχάσουμε τώρα, επειδή υπάρχει. Να ρωτήσουμε κι εμείς κάτι. Να ρωτήσουμε κι εμείς. Σεβαστείτε τώρα μια κυρία. Μια κυρία σας μιλάει. Εσείς ως Νέα Δημοκρατία εγγυάστε ότι αυτά δεν θα ξαναγίνουν. 100% δεν θα ξαναγίνουν. Αυτό το κράτος, το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ κράτος. Με τον, γιατί μισό λεπτό, με τον σύμβουλο που έφτιαξε. Αφού βάλατε διευθυντή στο Μαξίμου τον ανιψιό του Μητσοτάκη. Μα τι λέτε, κύριε. Εγώ τι λέω. Ένας από τους εγκυρότερους νομικούς της χώρας είναι. Έχει καριέρα ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλο εγκυρό. Είναι σαν τον Καρανίκα που είναι ένας από τους εγκυρότερους. Μισό λεπτό, πιστέψτε με. Κάποιον άλλον έγκυρο. Ότι ο τρόπος με τον οποίο κουβεντιάζουμε. Το Καρανίκα που φτιάχνει κοκτέιλ. Γιατί δεν βάζει το γελοτοπίο του κυρίου Τσίπρα, νομίζετε, θα πάρουμε εμείς την κυβέρνηση. Μην προσβάλλετε. Ο κ. Δημητριάδης έχει ένα βιογραφικό. Απίστευτα μεγάλο. Κύριε Κάτσε, κύριε Μαρκόπουλε, μισό λεπτό. Να μην φωνάσουμε όλοι. Ακούστε με λίγο. Σιγά και την αξιοπρέπεια. Τον είδαμε πως πολιτεύει ο Καρανίκας με το Facebook. Είναι πολύ άσχημο να φέρουμε. Καρανίκας και είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε ανθρώπους που δεν είναι εδώ κοντά μας και δεν μπορούν να εκθέσουν την άποψή τους. Κάθε τρεις και λίγο Καρανίκας έκανε στο Facebook επίσης, ένα σωρό να βλέπουν οι πολίτες που έχουν κάτσει να ενημερωθούν το τι ακριβώς θα συμβεί στη χώρα και το συζήτηση του νομοσχέδιου. Κύριε Μαρκόπουλε, μισό λεπτό. Το τι έγραφε στο Facebook. Μισό λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε, θα το μιλήσετε. Κύριε Μαρκόπουλε. Δεν κάνω κριτική στον Καρανίκα. Είναι πολύ άσχημο ωστόσο να βλέπουν δύο νέους ανθρώπους, δύο νέους πολιτικούς, τον κύριο Κάτση και εσάς, να είναι εδώ και να κάθονται σε ένα τραπέζι να συζητήσουν και να τσακώνονται το ποια από τα δύο μεγάλα κόμματα πια βολεύουν τους περισσότερους ή τους λιγότερους δικούς τους ανθρώπους. Συγχωρείτε, εμείς δεν βολεύουμε. Κύριε Φρέσκο, καθίστε, επειδή έτσι το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, μικραίνουμε το κράτος. Δώστε μου λίγο το λόγο, παρακαλώ. Και να πω και κάτι. Ναι, αν πρέπει να μαλώσουμε, αν ακούγονται κάποια πράγματα που δεν είναι αλήθεια, θα μαλώσουμε. Δεν κατάλαβα. Ή θα ξεχάσουμε το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά. Είχαμε τον παράδεισο με το ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε και έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ και κουνάει το δάχτυλο. Τώρα του ξεχάσαμε. Δώστε μου δύο λεπτά. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κάτση. Κύριε Κάτση, μισό λεπτό. Παρακαλώ, δεν διακόψα σε αυτή την τοποθέτησή σας. Λοιπόν, εδώ αυτή τη στιγμή δεν αντιδικούμε ούτε μαλώνουμε για το ποιος θα βολέψει περισσότερους. Δεν συζητάμε αυτό. Προσέξτε, οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι συνεργάτες των βουλευτών, των υπουργών κλπ. Όπως και οι δικοί σας συνεργάτες, κύριε Μαρκόπουλε, και οι δικοί μου συνεργάτες, θα είναι της απολύτως εμπιστοσύνης μου. Σας.
αυτών. Συμφωνώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ δεν μπορώ να βγάλω ΑΣΕΠ, να το πω απλά. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένα με βάση την νομοθεσία προσόντα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να επιλέξει τον απόλυτα στενό του κύκλο για να έχει συνεργάτες. Για κάποιο λόγο αυτό ορίζει το θεσμό των μετακλητών. Εγώ δεν αναφέρομαι στην κατάργηση του θεσμού των μετακλητών, ούτε είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μετακλητούς. Εγώ αναφέρομαι στην κριτική που ασκήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν αντιπολίτευση για το ότι εμείς είχαμε πάρα πολλούς μετακλητούς και σας εξηγώ ότι με το νομοθεσία για το επιτελικό κράτος αυξάνονται οι μετακλητοί σε αριθμό, αριθμητικά αυξάνονται η πρόβλεψη. Και σας τη δική σας και απάντηση, κύριε σας εξηγώ ότι εκτός από την αύξηση μειώνονται και τα προσόντα. Γιατί αυτοί που έπρεπε, που μπορούσε κάποιος, ένας υπουργός, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει μια γραμματιακή υποστήριξη από ανθρώπους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από φύτους. Τώρα αυτή τη στιγμή επεκτείνονται αυτές οι θέσεις και από έναν που δικαιολογούσε ο κάθε υπουργός ή δύο, αν θυμάμαι καλά, τώρα πηγαίνει όλες οι θέσεις των μετακλητών να είναι για δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι προς τα κάτω ποιότητα, ποιοτική εξέλιξη. Με τη στάση, δεν μιλάω για τον κύριο Κάτση μόνο, με τη στάση αυτή από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ προσβάλλει έναν κόσμο ο οποίος στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έτυχε και μιας παραπάνω εκπαιδευτικής βαθμίδας. Όχι, προσβάλλεται. Καθόλου. Αφήστε. Καθόλου. Δεν σας διακόψα, είδατε ότι δεν σας διακόψα. Τους προσβάλλετε συστηματικά από εχθές. Δεν έχω πολύ χρόνο, κύριε Μαρκόπουλε. Κεντρικό συμπέρασμα. Με το χθεσινό νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος μικραίνουμε τις παροχές. Φτιάχνουμε ένα σχήμα το οποίο δεν θα έχει 3-4 υπουργούς επικρατείας. Μειώνονται οι ειδικοί γενικοί γραμματείς για να ξέρει ο κόσμος να καταλάβει τις τομές. Μικραίνουμε τις δαπάνες κατά 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Μην φτιάχνετε λοιπόν εντυπώσεις. Και κάτι τελευταίο, επειδή χθες είδα. Φτιάχνετε την Προεδρία. Το ολοκληρώνω και δεν ξαναμιλώ. Να σας πω γιατί είναι ουσία. Δεν ξαναμιλάω. Είναι ουσία. Είδαμε έναν κύριο Τσίπρα. Δημιουργείται την Προεδρία της κυβέρνησης. Ενώ υποτίθεται πάει στη Σοσιαλδημοκρατία και στο κέντρο και πάλι ήταν πολιτικός. Αφήστε τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι αντιπολίτευση. Δεν έχετε πάρει. Αγαπητέ κύριε Τσίπρα. Δεν μάθατε ότι είστε κυβέρνηση. Γρήγορα είναι κρίμα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Κάτση, μισό λεπτό. Χαμπάρι δεν πήρατε από την 7η Ιουλίου. Συγγνώμη. Λοιπόν, μας λένε ότι δεν έχουμε πάρει χαμπάρι και θεωρούμε. Θα μας πάρουν από το ρεοκτήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Καταγράφησαν οι απόψεις σας. Αντιπολιτεύονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζουν τα ίδια. Παιδιά, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κύριο Κάτση και τον κύριο Μαρκόπουλο. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Κοινό συμπέρασμα. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν από ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Kithnos Bay. Τα δύο ζευγάρια θα απολαύσουν το δείπνο τους κάθε βράδυ στο εστιατόριο Άριας, στο μαγευτικό κόλπο της Αγίας Ειρήνης. Στο γραφικό λιμανάκι των Λουτρών της Κίθνου, το ξενοδοχείο Kithnos Bay σας υποδέχεται με την υπόσχεση μιας θαυμάσιας διαμονής μπροστά στη θάλασσα στις αγαπημένες σας Κυκλάδες. Η ιδανική τοποθεσία συνδυάζεται με τις σύγχρονες παροχές και η παράδοση χρόνου στη φιλοξενία με ένα κομψό περιβάλλον και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δείτε το ξενοδοχείο Kithnos Bay Hotel στο www.hotelkithnosbay.gr. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μας τα προσφέρει η Zande Ferries, που μας ταξιδεύει καθημερινά από τη λιμάνη του Πειραιά για δυτικές Κυκλάδες με τα πλοία της Adamantios Corais και το υπερπολιτελές Διονύσιο Σολομός. Πες μου τι βλέπεις εδώ. Πες μου τι βλέπεις. Βλέπω, προετοιμάζω κάτι για το επόμενο θέμα μας. Με έπιαζες εξαπίνεις τώρα, αλλά δεν πειράζει. Γιατί θα βγούμε σε παραλίες. Τι θα δείτε σε λίγο. Θα δείτε κάτι εκπληκτικό. Το έχει ετοιμάσει η Ανθή. Το είδε στο διαδίκτυο. Μου λέει Δημήτρη, είναι εκπληκτικό αυτό. Τι έχουν σκεφτεί οι άνθρωποι. Θα το δείτε. Δεν σας λέμε περισσότερα. Ναι, να μείνετε μαζί μας. Ωραία, Ελλάδα. Καλοκαίρι. Δεν θα πάμε στην παραλία ακόμα. Μα παραλία πάμε. Παραλία. Τι λέτε, αλλά βρώμικη παραλία. Ναι, δεν θα είναι καθαρές που θα δείξω μετά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κυρίτση. Είναι ο δήμαρχος Κασάνδρας. Η θητεία σας τελειώνει τώρα στα τέλη του καλοκαιριού, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κυρίτση. Είδαμε αυτή την παραλία στο Γλαρόκαβο, εκεί στη Χαλκιδική. Την είδαμε χθες σε πλάνα, θα τη δούμε και τώρα. Σαν χωματερή έμοιαζε. Σε πραγματικά άθλια κατάσταση. Δώστε μας έτσι μια εικόνα, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτές τις εικόνες. Θα δούμε, δώστε μας λίγο. Α, ορίστε, κοιτάξτε, σκουπίδια. Εικόνες. Θα δούμε έπιπλα πεταμένα, ψυγεία, πλυντήρια. Σας ακούμε, με προσοχή. Καταρχήν να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο Δήμο της Κασάνδρας.
για να μπορέσω να εξηγήσω στους τηλεθεατές σας, ο Δήμος Κασάνδρας κατά την θερινή περίοδο είναι ο δεύτερος Δήμος σε πληθυσμό στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή με τους επισκέπτες μας ξεπερνάμε κατά πολύ τις 500.000 κατοίκους. Κατανοητό. Η δε κατανάλωσή μας και τα απορρίμματά μας είναι μεγαλύτερα από ό,τι η Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, δεν έχετε πού να πάτε τα απορρίμματα και δεν μπορείτε να τα συλλέξετε? Όχι, 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 λίγο έτσι. Τι απλά να σας δώσω το μέγεθος του Δήμου. Κατανοητό είναι. Κατανοητό είναι. Είναι κόσμο σε διακοπές, έχετε πολύ κόσμο στο πρώτο πόδι εκεί. Ωστόσο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν κάποιες εκτάσεις οι οποίες ανήκουν στα ελληνικά τουριστικά κίνητα. Μία από αυτή τις εκτάσεις είναι και η περιοχή του Γλαρόκαμπου. Η περιοχή του Γλαρόκαμπου λοιπόν είναι μια έκταση η οποία ανήκει στα ελληνικά τουριστικά κίνητα. Ναι. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για κάτι. Υπάρχουν άπειροι ιδιοκτήτες καταλυμάτων, σπιτιών, μικρών ξενοδοχείων, οι οποίοι κρίνουν ότι κάνοντας την ανακαίνιση. Ερώτηση. Τους... Το ερώτημα είναι σαφές και νομίζω το ίδιο θα κάνει και η Ανθή τώρα. Γιατί δεν πάει ένα απορριμματοφόρο του Δήμου με δύο δημοτικούς υπαλλήλους εκεί να ξεκινήσουν να καθαρίσουν αυτή την παραλία, να καλέσουν και 10 πολίτες εκεί με πρόθυμους να βοηθήσουν. Να φτιάξετε την παραλία. Είναι κρίμα αυτές οι εικόνες, την υπέροχη Χαλκιδική. Ναι, ακούστε με λίγο. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Ή να συνεχίσουμε να μιλάμε για τα αυτονόητα τα οποία υποστηρίζεται με τις φωτογραφίες, ή να ακούσετε και μια διαφορετική άποψη. Ποια είναι η διαφορετική άποψη, κύριε Δήμαρχε? Καθαρίστηκε στην αρχή του καλοκαιριού. Ναι. Καθαρίζεται δεκάδες φορτηγά μπάζα και απορριμμάτων. Ποιος πετάει λοιπόν τα μπάζα? Προϊόντα ανακινήσεων έχουν. Ποιος πετάει τα μπάζα στην περιοχή? Γιατί δεν υπάρχει. Ιδιοκτήτες. Ιδιοκτήτες. Δεν έχει δει κανένα ιδιοκτήτη να πάει ο Δήμαρχος εκεί και να πει πέρα από τα. Γιατί είχαμε και εκλογές και κανείς δεν έκοβε πρόστιμο. Να πει ορίστε κύριε, πέταξε τα μπάζα στην παραλία. Πήγε να πληρώσεις τώρα. Υπάρχει κανονισμός για τα μεγάλα απορρίμματα. Πού τα πηγαίνουν οι πολίτες. Γιατί όλοι οι Δήμοι έχετε το ίδιο πρόβλημα. Και όλοι έχετε εύκολη δικαιολογία. Διότι ο άλλος όταν έχει ένα μεγάλο αντικείμενο να πετάξει, δεν υπάρχει ο Δήμος. Ελάχιστοι Δήμοι έχουν προγραμματισμό για το πώς θα γίνει αυτό. Φταίνουν οι πολίτες βεβαίως που δημιουργούν αυτές τις εικόνες. Όσοι πάνε και πετούν τα μπάζα τους στην παραλία, είναι απαράδεκτοι. Σε καμία περίπτωση το καταδικάζουμε σε κάθε περίπτωση. Όμως και ο Δήμος πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό δείχνουμε τις εικόνες και γι' αυτό τις ξαναδείχνουμε. Γι' αυτό σας καλούμε. Άρα να μας η ερώτηση λοιπόν για να απαντήσετε κι εσείς είναι τι έκανε ο Δήμος και τι πρόκειται να κάνει και αν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος. Ο Δήμος καταρχήν καθάρισε τη συγκεκριμένη παραλία στις αρχές καλοκαιριού. Έχει στείλει πολλές φορές έγγραφα στα ελληνικά τουριστικά κίνητα, των οποίων είναι ευθύνη διαχείρισης του χώρου και κάνετε ότι δεν το ακούτε. Σας το λέω δεύτερη φορά. Το ακούμε. Τα ελληνικά κίνητα λοιπόν. Τα ελληνικά κίνητα. Είναι δική τους ευθύνη. Θα με διακόπτετε κάθε 30 δευτερόλεπτα ή θα με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό? Εντάξει κύριε Δημάρχε, σας ακούμε με προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκείνος ο χώρος καθαρίζεται. Ο Δήμος μας δεν είχε νομοθετικό πλαίσιο λόγω της μορφολογίας του να δώσει αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης ογκωδών. Mm-hmm. Αυτές οι μονάδες, σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα της Χαλκιδικής, με το προεδρικό διάταγμα του 1973, βασιλικό δεν ξέρω τι ήταν, απαγορεύεται να έχουν απόσταση μικρότερα από τα 5 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αν κοιτάξετε και δείτε το χάρτη, 5 χιλιόμετρα από τη θάλασσα είναι μια ελάχιστη χερσόνησο της Κασάνδρας. Ενημερώσαμε εγγράφως όλες τις μονάδες, τις τουριστικές, όλους τους ιδιοκτήτες χωματουργικών μηχανημάτων. Τους δώσαμε τις πληροφορίες για το πού υπάρχουν αδειοδοτημένοι χώροι στον νομό Χαλκιδικής, ώστε να μπορέσουν να αναποθέσουν τα ογκώδη τους. Ναι. Ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν, υπάρχουν καλοπροαίρετοι. Οι περισσότεροι συνεχίζουν αυτό που μάθαμε εδώ και εκατοντάδες, ας πούμε, δικήσεων ή δεκάδων δικήσεων εδώ πέρα. Να πάμε σε ένα σημείο που δεν έχουμε φτάσει. Η επόμενη ερώτηση λοιπόν είναι, αφού το κάνατε μία φορά, καθαρίσατε όπως είπατε την παραλία. Πάμε στο απλό. Δεν είναι δική σας αρμοδιότητα όπως λέτε. Παρ' όλα αυτά, γιατί δεν το ξανακάνετε? Ό,τι μπορούμε κάνουμε, κυρία μου. Μα αυτό δεν είναι ό,τι μπορείτε κάνετε. Από ό,τι βλέπουμε, οι φωτογραφίες. Δεν έχω έρθει. Από τις φωτογραφίες που βλέπουμε, είναι σκουπιδότοπο. Δεν σας σήκωσα το τηλέφωνο για να με μαλώσετε πρωί-πρωί. Σας μαλώνω. Δεν σας μαλώνω. Ελάτε, κύριε Κυρίτση. Δεν μαλώνει κανένας εδώ πέρα. Δεν σας μαλώνουμε. Μια ερώτηση κάνω. Βλέπουμε μια εικόνα κυκλοφορεί παντού. Δεν είναι όμορφη εικόνα. Δεν είναι όμορφη εικόνα. Και φαντάζομαι και εσείς συμφωνείτε σε αυτό. Το μόνο που ενδεχομένως προτείνουμε είναι να μην αλλάξει. Και τι μπορεί να γίνει ώστε να μην έχουμε ξανά τα ίδια πράγματα. Και αν δεν υπάρχει χώρος να πηγαίνουν τα ογκώδη, και αν φταίνε οι πολίτες και κάνουν αυτό, έχουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά να πετούν όπου βρίσκουν τα πράγματά τους, να τιμωρηθούν. Γιατί υπάρχει νόμος, υπάρχει νομοθεσία, είναι σαφέστατη. Και προβλέπει και πρόστιμο. Ο κύριος Κυρίτσης είναι στην τηλεφωνική γραμμή, έχει κλείσει. Έχει κλείσει, παιδιά. Κύριε Κυρίτση, μας ακούτε?
Δεν είναι ο κύριος Κίδης στη γραμμή μας. Εμείς δεν είπαμε τίποτα κακό. Μας το έκλεισε. Λοιπόν, να είναι καλά. Δημήτρη, δεν γίνεται κάθε φορά ο δημοσιογράφος να απολογείται επειδή δείχνουμε τα αυτονόητα. Δείξαμε μια παραλία που είναι γεμάτη σκουπίδια και μπάζα. Μας, η δουλειά μας είναι να ρωτούμε συνέχεια. Ρωτήσαμε. Και να, όταν βλέπουμε και κάτι κακό και μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε μια απάντηση επίσημη, να αντιζητούμε. Αυτό κάνουμε. Δεν μαλώσαμε τίποτα κανένα. Παραπάνω. Ευχαριστούμε που σήκωσε το τηλέφωνο. Δεν μαλώνουμε κανένα. Απλά νομίζω ότι είναι αυτό που ρωτάνε και οι πολίτες. Σαφώς και σωστά πρέπει και οι πολίτες να μην πετάνε εκεί τα μπάζα τους. Ή όσοι το κάνουν να τιμωρούνται. Τίποτα. Τελείωσε. Λοιπόν. Να είναι καλά. Ελπίζουμε να την ξαναδούμε την εικόνα. Εμείς το παρακολουθήσουμε και θα τον ξανακαλέσουμε τον κύριο Δήμαρχο. Μέχρι τέλος καλοκαίρι, τι έχει, ένα μήνα μπροστά του. Δηλαδή μπορεί να πάει ένα συνεργείο να κάνει τον καθαρισμό της παραλίας. Πάμε σε παραλία καθαρή αυτή τη φορά. Πάμε στον Άλυμο. Στον Άλυμο. Να συναντήσουμε τον Σπύρο το Φρεμεντίτη, ο οποίος δεν είναι πάνω σε σκάφος. Είναι με τον Δήμαρχο Αλύμου, σωστά το λέω. Ανδρέας τον κύριο Κονδύλη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ναι, καλημέρα παιδιά. Είμαστε με τον Δήμαρχο Αλύμου, τον κύριο Κονδύλη. Ναι. Είμαστε στη Μαρίνα του Αλύμου. Θα πάμε σε λίγο, σε δευτερόλεπτα θα μπούμε σε ένα σκάφος εδώ και θα σας πούμε τι ακριβώς είναι το ρεπορτάζ. Φρεμεντίτη μου. Πείτε, λοιπόν, κύριε Φρεμεντίτη, στο σκάφος για να δούμε τι σκάφος είναι. Να το δείξουμε. Τι είναι αυτό το σκάφος. Αγαπητοί Δημήτρη, να το δούμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα, γυρίζοντας με τη βοήθεια του καμεραμάν του Λεωνίδα του Κολοκυθά, είναι ο πρώτος Δήμος, ο Δήμος Αλύμου, ο οποίος απέκτησε ένα ναυαγοσυστικό σκάφος, το οποίο βάσει της νομοθεσίας του περασμένου έτους κάθε παράκτιος Δήμος οφείλει να έχει. Mm-hmm. Να έχει δηλαδή ναυαγοσώστες και ένα ναυαγοσωστικό σκάφος προκειμένου να είναι στην άμεση διάθεση των λεγουμένων αν τυχόν συμβεί κάτι, κάποιο ατύχημα, τέλος πάντων κάποιος παρασυρθεί από κάποιο ρεύμα κλπ. Έχει ενδιαφέρον μάλιστα και ο προηγούμενος Δήμαρχος κ. Κυρίτσης να μας έλεγε, μια και είναι παράκτιος Δήμος, αν έχει κάνει κάτι σχετικό. Και όχι να κλείσει το τηλέφωνο. Δεν μας είπε άλλο ο κύριος Κυρίτσης. Δεν πειράζει. Α πιάσουμε τώρα, κύριε. Ωραία. Καλημέρα λοιπόν, Δήμαρχε. Πες μας δύο κουβέντες για αυτή την πρωτοβουλία. Έλα. Όχι, όχι, αυτό λέω να μας πει ο Δήμαρχος. Πρώτα απ' όλα, να πω για το προηγούμενο θέμα που λέτε εδώ για τον κύριο Κυρίτση. Κοιτάξτε, και η ΕΤΑΔ, τα ελληνικά τουριστικά ακίνητα του Δημοσίου, πρέπει να αναλάβουν κάποια στιγμή την ευθύνη του. Σωστά. Δεν μπορεί να έχουν εκατοντάδες ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, να εισπράττουν από αυτά τα ακίνητα και να μην δίνουν ούτε ένα ευρώ για να τα καθαρίζουν και να τα φροντίζουν. Είναι η χειρότερη μορφή, αν θέλετε, επιχειρηματία, η χειρότερη μορφή διαχειριστή, τα ελληνικά τουριστικά ακίνητα. Η ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ ΑΕ. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε τώρα στον αναβολοσωστικό. Να πάμε στο ναυαγοσωστικό. Εδώ είναι λοιπόν το Baywatch του Αλύμου, όπως λέμε. Mm-hmm. Είναι δηλαδή ένα σκάφος με ναυαγοσώστες που από το πρωί μέχρι το βράδυ περιπολεί στις ακτές του Αλύμου και φροντίζει όλους τους λουόμενους, τους τουρίστες, τους επισκέπτες, τους ανθρώπους που βρίσκονται για να κολυμπήσουν, διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή να χρειαστούν οι υπηρεσίες. Mm-hmm. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν κουραστεί μέσα στο νερό. Μισό λεπτό, Δήμαρχε. Επειδή είμαστε και πάνω σε μια πλωτή εξέδρα και βλέπε, ναι, και τηλεθεατές βλέπουν λίγο τα πράγματα να ακολουθούνται. Έλα, πες μέσα. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλα μέσα, Δήμαρχε, εδώ να μπούμε. Μέσα, να πούμε μέσα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Α, εδώ πέρα έχει καλά με παιδιά, πάμε για ψάρεμα. Πρόσεχε Σπύρο και βοήθησε και τον Δήμαρχο. Έτσι, βοήθησε τον λίγο να μπει. Πολύ ωραία. Είναι εκπαιδευμένος. Την καλημέρα μας και στα παιδιά σας. Να βάλουμε μέσα και τον Οικονολίτη μας. Και όλοι οι παιδιά στο ναυαγωστικό σκάφος. Ελπίζω να δέχει μόνο. Γιατί το είδα μικρό λίγο. Έλα, έλα. Σπύρο, ποιος είναι ο περατέρ? Ωραία. Είναι ο Λεωνίδας ο Κολοκυθάς. Είναι ο Λεωνίδας ο Κολοκυθάς. Λοιπόν, εδώ με τη βοήθεια του Κώστα και του Θοδωρή. Λοιπόν, θα πούμε μπροστά. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε. Θέλετε μήπως χρόνο να ετοιμαστείτε, γιατί εμείς μπορούμε να πάμε να δούμε κάτι άλλο πολύ γρήγορα. Και γυρίζουμε σε εσάς, γιατί πάμε σε κοντινή παραλία και Αττικής, έτσι δεν είναι? Έτσι, Αττικής. Αττικής. Λοιπόν, εκεί ερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο Σχοινιά, Κόκονα τον Εμπίτς, σε ένα beach bar, όπου πραγματικά μας έκανε εντύπωση το ότι για να πας να πιάσεις ξαπλώστα πρέπει να κάνεις check-in πρώτα. Να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη του Beach Bar, τον Νίκο τον Τσιόρο. Καλή σας ημέρα. Δεν ξέραμε ότι υπήρχε το Beach Bar. Καλή σας ημέρα. Εγώ χθες κοιτούσα στο Facebook και λέω στον Δημήτρη, Δημήτρη, κοίτα εδώ, κλείνουμε. Υπάρχει λοιπόν ένας πρωτότυπος τρόπος, γι' αυτό είναι που έχουμε μείνει. Που χρησιμοποιείς το τηλέφωνό σου, έχει πλάνο. Το iPad. Έχει πλάνο. Θα δούμε αν μπορέσουμε κάποια στιγμή το πώς είναι αυτή η εφαρμογή. Και διαλέγεις την ξαπλώστρα που θέλεις στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη σειρά. Κάνεις ένα κλικ, την κλείνεις, την πληρώνεις μέσω της πιστωτικής σου ή της χρεωστικής σου κάρτας. Κάνεις την κράτηση δηλαδή στη συγκεκριμένη επιχείρηση εκμετάλλευσης της παραλίας και πηγαίνεις κύριος την επόμενη μέρα, βάζεις τα πράγματα και κάνεις τον μπάνιο. Κάτσε να μας τα πει. Λοιπόν, πείτε μας κύριε Τσιόρο, πώς γίνεται αυτό, πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε εσάς, πώς γίνεται, πώς χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή την οποία βλέπουμε. Να την δούμε. Σας ακούμε.
Αυτός λοιπόν είναι ο τέταρτος χρόνος, ο τρίτος χρόνος συνεργασίας που εφαρμόζουμε το PLAS στην παραλία μας. Μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικά τις κρατήσεις σου. Απλά σκεφτήκαμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολο στον απλό κόσμο να μπορεί να βρει σίγουρα ξαπλώστρα, γιατί είμαστε στο Σχοινιά και είναι λίγο δύσκολο να ξεκινάς από μια απόσταση μακριά να και να μην μπορείς να πηγαίνεις στην παραλία και να μην ξέρεις αν θα βρεις. Αν θα βρεις μια ξαπλώστρα για να εξυπηρετηθείς. Οπότε λοιπόν είπαμε να το κάνουμε πολύ πιο απλό, πολύ πιο εύκολο και να μπορείς να κρατήσεις την ξαπλώστρα σου και να σε εξυπηρετήσει αυτό το πράγμα. Για να καταλάβω. Η ανταπόκριση που έχουμε από τον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Ναι, πείτε μου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας την συγκεκριμένη πλατφόρμα. Οπότε βλέπουμε και τις εξαπλώσεις που υπάρχουν. Άρα είναι όπως η θέση του αεροπλάνου. Κατεβάζουμε λοιπόν εφαρμογή, βάζουμε στο κινητό μας, διαλέγουμε την εξαπλώστρα παραλία. Διαλέγετε πού ακριβώς θα κάτσετε. Τι ώρα θα έρθετε στο μαγαζί. Και μόλις θα έρθετε. Έχει διαφορετική. Θα σας περιμένει ξαπλώστρα σας με το όνομά σας πάνω και θα σας εξυπηρετήσει. Και τι ώρα έχει διαφορετική τιμή η προστινή σειρά από τις πίσω. Στην κράτηση. Έχει διαφορετική τιμή η πρώτη και η δεύτερη σειρά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Ναι. Η διαφορά είναι 2 ευρώ. Είναι μια συμβολική τιμή για τους ανθρώπους που έχουν συνήθως παιδάκια και θέλουν να κάτσουν λίγο πιο μπροστά και τους εξυπηρετεί να είναι μπροστά-μπροστά. Και να ρωτήσουμε τώρα κάτι ακόμα. Και προφανώς δεν τρώνε έξτρα οικονομία, ξαπλώστρα τιμές, για τα παιδάκια. Τιμές, πόσο κοστίζουν οι ξαπλώστρες με ομπρέλα αυτή τη στιγμή στην παραλία του Σχοινιά. Σε μέσο όρο, δεν μιλάω για την επιχείρησή σας. Οι ξαπλώστρες με ομπρέλα χωρίς την εφαρμογή. Τις καθημερινές είναι ελεύθερες. Είναι ελεύθερες. Έρχεστε, δεν έχουμε είσοδο, απλά κάθεστε στην ξαπλώστρα σας και ό,τι πάρετε. Ακούτε λοιπόν. Χωρίς έλεγξη κατανάλωση, χωρίς τίποτα. Με την εφαρμογή. Τα Σαββατοκύριακα η χρέωση είναι 4 ευρώ ένα ξαπλώστρα. Ναι. Πάλι με δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν ίντερνετ, χωρίς είσοδο. Συν 2 ευρώ. Και αν όλα αυτά γίνουν μέσω χρήσης εφαρμογής. Ναι. Υπάρχει ένα πακετάκι το οποίο είναι το ίδιο για τις καθημερινές και για τα Σαββατοκύριακα. Πόσο? Τις καθημερινές είναι στα 10 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 2 καφέδες επιλογής σας και 2 νεράκια. Α, είναι και ο καφές και μέσα. Και η μικρή χρέωση για την ξαπλώστρα. Είναι και ο καφές σας μέσα, ναι, βεβαίως. Μάλιστα, έξυπνο είναι. Τα Σαββατοκύριακα η χρέωση αυτή είναι, ανέρχεται στα 22 ευρώ και στα 24 για πρώτη και δεύτερη σειρά και περιλαμβάνει πάλι. 2 ξαπλώστρες, ένα σετ δηλαδή με ομπρέλα. Να ρωτήσουμε κάτι. Αυτή την εφαρμογή, καφέδες, ναι, βεβαίως, πείτε μου. Αυτή την εφαρμογή την χρησιμοποιείτε ως επιχείρηση αποκλειστικά ή την έχετε, είναι δική σας Όχι, δεν είναι δικιά μας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ όμορφο startup το οποίο το έχει ξεκινήσει ο κύριος Πατεράκης, ο κύριος Φαρμακάς. Πολύ ωραία, εδώ και 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή αυτό το startup έχει βγει και στο εξωτερικό. Α, ωραίο. Έχουν πάει ήδη στην Κύπρο, έχουν πάει στην Καραϊβική και 1-2 χώρες ακόμα που δεν τις θυμάμαι. Οι άνθρωποι είναι αξιέπαινοι, έχουν βγάλει κάτι το οποίο μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη και σε εμάς σαν κατάστημα. Βέβαια. Και βεβαίως και στους φιλόμενους. Οι ιδέες πόσο χρήσιμες είναι. Προφανώς και δεν είναι όλες. Και προφανώς και δεν είναι όλες οι ξαπλώστρες κρατημένες μέσα από το πλάζ. Υπάρχουν και για τους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ να τους εξυπηρετήσουμε. Είναι νέοι άνθρωποι. Να ρωτήσω κάτι. Είστε νέος άνθρωπος, νέος επιχειρηματίας. Βεβαίως. Επειδή κάναμε πριν για το βαρόμετρο, μιλούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Πώς το βλέπετε το μέλλον, είστε αισιόδοξος, αισιοδοξείτε? Θέλουμε να αισιοδοξούμε. Άμα δεν αισιοδοξούμε κι εμείς. Που χαμογελάει ο άνθρωπος. Κάποιος πρέπει να είναι αισιόδοξος. Χαμογελάει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φεύγουμε πάλι τώρα την παραλία του Σχοινιά. Καλημέρα, να είστε καλά. Και γυρίσουμε στον άλμα που ήμασταν πριν να δούμε το Σπύρο Φρεμαγέτη με τον Δήμαρχο και με τον οικονολήπτη μας και με τους ναυαγοσώστες να μας ξεναγούν εκεί πέρα στην Μαρίνα του Αλίμου. Λοιπόν. Πού είσαι, Σπύρο? Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι λοιπόν, παιδιά. Είμαστε τώρα, προσπαθούμε να βγούμε έξω από τη Μαρίνα του Αλίμου. Είμαστε εδώ με το ναυαγοσωστικό σκάφος του Δήμου Αλίμου. Όπως σας είπα, είναι το πρώτο ναυαγοσωστικό σκάφος που υπάρχει από παράκτιο Δήμο. Βάσει νομοθεσίας θα έπρεπε όλοι οι Δήμοι από πέρυσι να το έχουν αποκτήσει. Ναι, τώρα δεν το έχουν αποκτήσει, το απέκτησε ο Δήμος Αλίμου. Και έχει ενδιαφέρον νομίζω, διότι ο Κώστας και ο Θοδωρής, τα δύο παιδιά τα οποία είναι ναυαγοσώστες εδώ, μπορούν να μας πούνε αν αυτό το οποίο εμείς τώρα ας πούμε το ζούμε με μια βόλτα που θα μας κάνετε για τους λιόμενους είναι πολύ σημαντικό και αν έχετε σώσει ανθρώπους και αν υπάρχει έτσι ένα αποτέλεσμα από αυτή τη δραστηριότητά σας. Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κώστας. Μάλιστα. Λίγο. Κώστας Χαλιώρας. Κώστα, για πες μας. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι από την αρχή τη σεζόν μόνο θετικά αποτελέσματα βλέπουμε. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 3 διασώσεις. Και πάμε προς το καλύτερο. Πάντα έτοιμοι
Περιπτώσεις ήταν αυτές. Τι άνθρωποι ήταν, είχαν απομακρυνθεί. Μέχρι στιγμές ήταν δύο απλές περιπτώσεις νέα απομάκρυνσης από ηλικιωμένους ανθρώπους και μια περίπτωση που χρειάστηκε να επέμβουμε σε μια παραλία για να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες με τη χρήση απεινιδωτή κιόλας. Α, έχετε απεινιδωτή. Έχει απεινιδωτή το σκάφος. Φυσικά, φυσικά. Είναι πλήρως εξοπλισμένο. Είναι πολύ σημαντικό, διότι μετά από ίσως μια ταλαιπωρία στη θάλασσα, χρειάζεται οπωσδήποτε να παράσχεις τέτοια βοήθεια με απεινιδωτή. Γιατί υπάρχουν και καρδιακά προβλήματα που συνήθως παρουσιάζουν αρκετοί. Κυρίως, τι ηλικία είναι, Θοδωρή? Οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα είναι κυρίως ηλικιωμένοι, άνθρωποι τρίτης ηλικίας, που καμιά φορά κάνουν το λάθος να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους ή να μην νιώθουν ότι είναι σε ένα μεγαλύτερο κίνδυνο από τους υπόλοιπους. Με αποτέλεσμα να ανοίγονται πολύ στα βαθιά και να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος λόγω λαχανιάσματος, λόγω ανεβασμένων παλμών να έχουν κάποιο επεισόδιο. Σπύρο μου, αν μπορούσαμε. Αυτοί τους φωνάζουν, δηλαδή, τους βλέπετε από. Ναι. Ολοκληρώστε. Εγώ το τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, και να μας το πει ο Δήμαρχος αυτό, ότι θα έπρεπε, όπως είπες, όλοι οι παράκτη δήμοι να έχουν οργανωθεί ακριβώς έτσι. Ποιο είναι αυτό το κόστος το υπέρογκο που δεν έχουν πάρει μια βάρκα ή δεν έχουν νοικιάσει μια βάρκα από ένα ιδιώτη για να το κάνουν? Γιατί ωραίο το πρώτο παράδειγμα και η αρχή, αλλά πρέπει όλοι οι δήμοι να είναι έτσι σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα. Γιατί δεν μας πει ο Δήμαρχος την άποψή του? Το κόστος, τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσουν όλοι οι δήμοι να έχουν. Άλλοι έχουν μπει στη διαδικασία του να μισθώσουν. Εμείς μπήκαμε στη διαδικασία του να αγοράσουμε σκάφος. Το κόστος για αυτό το σκάφος εδώ ήταν 15.000 ευρώ. Μάλιστα, ζητήσαμε από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραλία να συνδράμουν οικονομικά, διότι το κοινό και τους πελάτες και των επιχειρήσεων αυτών εξυπηρετούμε. Συνεπώς είχαν μια ηθική υποχρέωση και συμβάλαν και εκείνοι. Πολύ και από εκεί και πέρα, εμείς καλύπτουμε όλη τη δαπάνη του προσωπικού. Έχουμε τρεις ναυαγωσώσεις. Δύο δηλαδή σε διαρκή βάρδια και έναν τρίτο που αναπληρώνει τις απουσίες όποτε χρειάζεται. Και έχουμε περιπολία σε όλο το παράκτιο μέτωπο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Δήμαρχε, στις παραλίες σας έχετε ναυαγοσώστες? Βεβαίως, στις παραλίες υπάρχουν ναυαγοσώστες. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα εκεί? Το πρόβλημα εκεί είναι ότι ο νόμος ορίζει πως είναι μέχρι τις 5 η ώρα. Και όλες οι οργανωμένες ακτές, γιατί όλες οι ακτές της πόλης μας είναι οργανωμένες και είναι παραχωρημένες πάλι σε επιχειρηματίες, σταματάνε το ναυαγοσώστη στις 5 η ώρα. Εάν ήταν στο χέρι του Δήμου, εμείς θα θέλαμε να το επεκτείνουμε αυτό, να έχουμε και μετά τις 5 το πολύ απόγευμα. Σωστό είναι αυτό και είναι που κάτι λέτε, που πρέπει μπορέσετε... η πολιτεία να το δει. Θα το δει. Ωραία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Συνεχίστε τη βόλτα εκεί. Και τον Σπύρο τον ευχαριστούμε και το συνεργείο ευχαριστούμε. Τουλάχιστον η βόλτα αξίζει, να ξέρετε, παιδιά. Απόλαυσέ το. Μπάνιο δεν κάνουμε λόγω δουλειάς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Την καλημέρα μας στον άλλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ωραίες εικόνες και για τα όσα χρήσιμα μας είπατε. Νομίζω ότι θα με... κάτι έχεις ετοιμάσει εδώ, είναι εκπληκτικό. Κοίτα, επειδή ξέρεις ότι αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο και τον πολιτισμό και αγαπώ και πάρα πολύ τους ηθοποιούς, θα ήθελα να καλημερίσουμε την κυρία Δαρμουσλή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Και τον κύριο Τρυπόδη. Μια χαρά σας. Δαρμουσλή, Χρήστος Τρυπόδης. Λοιπόν, πρωταγωνιστούν στη θεατρική παράσταση του ΑΡΚΑ «Η ζωή με τα χαμηλών πτήσεων». Σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Λοιπόν, μιλήστε μας για την παράστασή σας. Ναι, τι έχετε ετοιμάσει, πού σας βλέπουμε, πού είστε. Πού σας... Μεγάλη περιοδία. Έχουμε κάνει ήδη 20-30 παραστάσεις, έχουμε άλλες τόσες. Ναι. Κουράγιο να έχετε, να τα λέμε πολύ, αυτά. Αλλά έχουμε αυτή τη διάρκεια γιατί έχουμε και μεγάλη επιτυχία από τον κόσμο. Έχουμε γυρίσει από πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας, έχουμε πάει στην Κρήτη, έχουμε πάει στη Μακεδονία. Έχουμε πάει στον Πύργο. Σήμερα είμαστε στη Νέα Μάκρη, στο αθλητικό και πολύ πολιτικό κοντά, κέντρο. Είναι ώρα, είστε σήμερα... να δώσουμε και την πληροφορία. Ναι, είναι στις 9.30 ώρα στην πρώην Αμερικάνικη βάση. Στην πρώην Αμερικάνικη βάση, ναι. Ναι, και έχουμε ακόμα πολύ έτσι μπροστά μας. Θα κάνουμε έτσι μια μικρή παύση μετά τις 15 Αυγούστου και μετά τις 25 ξανά. Όλο το Σεπτέμβρη, φαντάζομαι. Και όλο το Σεπτέμβρη και όλο το χειμώνα, γιατί θα. Το χειμώνα που θα είστε? Συζητάμε με δύο θέατρα. Θα είστε κάπου κεντρικά θα είμαστε, και γιατί μας πάει πάρα πολύ καλά η δουλειά και θα συνεχίσουμε να δούμε. Ο ΑΡΚΑΣ σε θεατρική παράσταση, δεν ξέρω, έχει ξανασυμβεί? Εγώ πρώτη φορά ακούω να ανεβαίνει ο ΑΡΚΑΣ. Έχει ανέβει άλλη μία φορά η αλήθεια. Όχι άλλη μία, πολλές έχει ανέβει. Έχει ανέβει και από τον Κακλέ, έχει ανέβει και από τον Παπαγεωργίου. Έχουν γίνει προσπάθειες. Και από ερασιτεχνικές ομάδες πολλές, αλλά αυτά δεν είπα να. Πείτε μου έτσι λίγο την υπόθεση, την μπλοκή, τι θα δούμε όταν έρθουμε να σας απολαύσουμε. Ζωή με τα χαμηλών πτήσεων, όπως είπατε, και δεν είναι το όνομα ενός έργου. Είναι φυσικά μία σειραφή από πολλά γνωστά και αγαπημένα έργα. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν όλα.
Αυτή τη διασκευή, την όμορφη, με πολλή δουλειά, κόπο, αγάπη, την έκανε ο Δημήτρης Αγοράς, ο οποίος σκηνοθετεί και το έργο. Ο Χρήστος, εκτός από το ότι κάνει τον παραγωγό μας, κάνει και το φύλακα. Α, μάλιστα. Εντός και εκτός σκηνής. Και είναι έργα γνωστά, πολύ αγαπημένα, όπως είναι «Η ζωή μετά», όπως είναι «Ο Ισοβίτης», «Μαλί με μαλί», «Καστράτο». Ποιο ξεχνάω? Όλο «Η ζωή μετά χαμηλών πτήσεων». Όλο μαζί. Είναι όλοι οι ήρωες μέσα από το σκίτσο, βγαίνουν στη σκηνή, έτσι, ακριβώς από ό,τι καταλαβαίνω. Ζωντανεύουν σαν πραγματικοί άνθρωποι. Όχι σαν ζωάκια και έτσι όπως είναι στα σκίτσα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και το κοινό σας, πώς το υποδέχεται αυτό και σε τι κοινό απευθύνεται? Σε μεγάλη γάμα κοινού. Δηλαδή, ηλικιακά έρχονται από. Είναι απίστευτο αυτό. Από 12 χρονών μέχρι 75. Και το αποδέχεται και πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Υπάρχει η Σπουργητίνα και ο Σπουργητής κάπου. Υπάρχει σε ρόλο. Ναι, ο μπαμπάς Σπουργητή και το παιδί. Ναι, βέβαια. Υπάρχει σε ρόλο. Ναι, στη ζωή με τα χαμηλών πτήσεων. Είναι η μαμά μου συγκεκριμένα, που κάνει η Κατερίνα Θεοχάρη τη Σπουργητίνα. Και ο Σπουργητής δεν είναι άλλος από τον φανταστικό Γιώργο Καλίτη. Εντάξει, είναι εγγύης ο Γιώργο. Εσύ ποιον ρόλο υποδίεσαι? Εκεί είμαι το σπουργητάκι το μικρό, τη Σπουργητίνα. Το σπουργίτι, το αρσενικό που φυσικά πιλατεύει και βασανίζει τον πατέρα του, είναι ο Αλέξανδρος Βιδαλάκης, ένα απίστευτα ταλαντούχο παιδί. Αλλά ο κύριος όγκος μου, το πυροβολικό, είναι η Λουκριτία που βασανίζει τον Καστράτο. Α, μάλιστα. Και φαντάζομαι οι ατάκες είναι οι ακριβείς που έχουμε διαβάσει στο κόμικ, ή είναι με μια μεταφορά ενδεχομένως? Υπάρχει μια, η δουλειά που έκανε πολύ ωραία ο Δημήτρης, ο Αγοράς, είναι ότι πήρε μια συγγραφή ώστε να υπάρχει μια θεατρική σχετική συνέχεια, ώστε να μην βλέπεις αποσπασματικά εικόνες. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν μπορείς να αποκλίνεις διόλου από το κείμενο, καθότι το κοινό σε μεγάλο ποσοστό τα ξέρει ήδη. Ξέρει και καμιά φορά ακούμε την απάντηση προτού την πούμε εμείς. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Πείτε αυτό. Εσύ, Χρήστο, ο δικός σου ρόλος? Ο δικός μου ρόλος είναι σχετικά μικρός, αρκετά όμως έτσι είναι. Κάνω το φύλακα στον Ισοβίτη και ένα γκέι γάτο στον Καστράτο. Βαρβάτο. Να πούμε και για τους άλλους συντελεστές της παράστασης, οι οποίοι είναι και αρκετά αξιόλογοι και αγαπητοί από το χώρο της κομμωδίας. Είναι η Σοφία Ιβογιατζάκη, είναι ο Θανάσης Φυσκαδουράκης, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος. Ο Θανάσης ποιο ρόλο έχει? Ο Θανάσης είναι φοβερός. Ο Θανάσης κάνει το διάβολο, ο οποίος στη ζωή μετά θέλει να δώσει εξετάσεις και να πάει στον παράδεισο. Και τα κάνει όλα. και κάνει και το Μοντεχρίστο στον Ισοβίτη. Να κάνει και το Μοντεχρίστο. Είστε όλοι νέοι, νέα πρόσωπα, όχι νέοι ηθοποιοί. Έχετε πιο φρέσκα, έτσι, φρέσκα πρόσωπα. Πολύ ταλαντούχα πρόσωπα. Φαντάζομαι ότι και στις περιοδίες βοηθάει αυτό. Γιατί εντάξει, μακριά τώρα από τις οικογένειές σας, περιοδία, δουλειά είναι στην ουσία, αλλά μάλλον περνάτε καλά από ό,τι καταλαβαίνω. Καλά περνάμε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τα τετριμένα, ξέρεις, είμαστε μια ωραία παρέα και όλα αυτά. Το θέμα είναι να έχεις μια καλή συνεργασία και ευτυχώς σε αυτή τη δουλειά υπάρχει μια καλή συνεργασία και επαγγελματική και τα παιδιά μεταξύ μας είμαστε ok, οπότε αυτό βγαίνει και παρά έξω. Ο Χρήστος είναι και ο παραγωγός μας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι άνθρωπος του θεάτρου και με την εταιρεία που έχει τη Μέθεξης μπορεί και στηρίζει αυτό το πράγμα και φυσικά κρατάει τις ισορροπίες. Από πίσω εμείς πάντως περνάμε πολύ καλά. Και να συμπληρώσω ότι είναι και ο Γιώργος Χατζής και η Κατερίνα Θεοχάρη επίσης στο θέατρο. Να δώσουμε λίγο το πρόγραμμά σας και πάλι. Νέα Μάκρη, είπατε σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ Νέα Μάκρη. Φεύγουμε Χίο Μυτιλίνη. Επιστρέφουμε για να πάμε στο αρχαίο φεστιβάλ Ήλιδα, στην αρχαία Ήλιδα, Κεφαλονιά. Και μετά κάνουμε μία παύση και επιστρέφουμε το χειμώνα πάλι και Αθήνα. Έχουμε και Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία, έχουμε και νησιά. Αυτά είναι το Σεπτέμβρη, η Θεσσαλία. Η Κέρκυρα δεν είναι, νωρίτερα έχουμε και Λευκάδα. Αυτά είναι τέλος Αυγούστου. Δεν ξέρουμε αν... Θυμάμαι όλα. Χρονίζει. Να ακούσουμε και λίγο ένα απόσπασμα, να ακούσουμε λίγο. Αργάς. Ζωή με τα χαμηλών πτήσεων. Οι ήρωες του Αργά ξεπηδούν μέσα από τις σελίδες των κόμιξ και ζωντανεύουν επί σκηνής. Ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, η Σοφία Βογιατζάκη, ο Γιώργος Γαλίτης, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ο Χρήστος Τρυπόδης και ένας θίασος σύγχρονων πρωταγωνιστών σε μια ξεκαρδιστική παράσταση που θα φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κάθε επικραμέ. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr. Λοιπόν, καλή περιοδία, καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε εδώ το φθινόπωρο να έρθουμε να σας απολαύσουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τώρα δεν προλαβαίνουμε. Θα έρθετε, ναι, ή στο Βεάκιο ή στον Κορδανό. Μπορεί. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Να είστε καλά. Αμήν. Και όλους μας. Ευχαριστούμε και σήμερα στη Νέα Μάκρη. Μη φύγετε, γιατί θα σας πάμε. Θα σας πάμε στα Λέβηθα. Ξέρετε που είναι τα Λέβηθα? Θα τα μάθουμε τώρα.
Δημήτρη, φρέσκο λοιπόν, δικό σου. Θα μιλήσουμε τον. Ο Μανώλης ο Καμπός, είναι στη γραμμή. Μανώλη, εσύ είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Μανώλης είμαι. Καλημέρα. Ο κύριος Καμπόσος, παιδιά, μαζί με την οικογένειά του, μένει στα Λέβιθα. Τα Λέβιθα είναι στην καρδιά του Αιγαίου. Και εκεί πέρα, βέβαια, είστε η μόνη οικογένεια πόσα χρόνια στο νησί, κύριε Καμπόσε? Από το 1800 περίπου. Η μοναδική κάτοικη που φυλάτουν Θερμοπύλες. Και το λέτε, δεν το λέμε τυχαία αυτό. Είναι μια περιοχή, είναι δύο νησιά εκεί. Είστε πόσα άτομα το χειμώνα πάνω στα Λέβιθα και στην Κίναρο είναι δίπλα η Κυραρινιό. Είναι ένας κάτοικος εκεί. Έτσι δεν είναι? Είναι ένας και πηγαίνει και ο γιος εκεί πέρα. Εμείς το χειμώνα είμαστε από ένα μέχρι πέντε άτομα το χειμώνα. Γιατί τα παιδιά πηγαίνουν πολύ με τις γυναίκες. Οπότε καλά λες, φυλάνε Θερμοπύλες. Είναι οι μοναδικές οικογένειες σε δύο νησιά, οι μοναδικοί κάτοικοι. Ασχολείστε με την κτηνοτροφία. Γιατί σας έχουμε καλέσει τώρα, γιατί είναι πολύ όμορφο να έρθουμε εκεί. Γιατί είναι ένας και πολύ όμορφος προορισμός. Έρχονται πλούσιοι με σκάφη από ό,τι μας έχετε πει εκεί συχνά στο νησί. Πλούσιοι δεν έρχονται πρακτικά εδώ πέρα, διότι είναι μακριά. Πιο πολύ έρχονται τα ιστιοφόρα, τα ιδιωτικά και τέτοια σκάφη. Που θέλουν να ηρεμήσουν. Οι μεγάλοι πάνε στα άλλα νησιά, Σαντορίνη, Πάτμο, είναι πιο προσβάσιμα από ό,τι εδώ πέρα. Εμείς σας καλέσαμε όμως το τηλέφωνο, όχι επειδή είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί και έχει μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια η ζωή σας στα Λέβιθα. Και το χειμώνα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι 24 μίλια μακριά από πιο κοντινός προορισμός, γιατί προσπαθείτε να κρατήσετε την οικογένειά σας εκεί χωρίς να σας πάρουν το σπίτι σας και να σας διώξουν μια άλλη ιστορία εκεί με τις ανεμογεννήτριες που αντιμετωπίζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι άνθρωποι φιλούν το. Μάλιστα. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία, θα την αναφέρουμε σε μια άλλη ενδεχομένως σύνδεσή μας. Βρήκαν δίπλα λοιπόν στα Λέβιθα, ήρθε η υπηρεσία, η εφορία μάλλον εναλίων αρχαιοτήτων, βρήκε δύο πολύ σημαντικά ναυάγια με εξαιρετικά ευρήματα. Έχουμε και τον κύριο Κουτσουφλάκη που ήταν ο επικεφαλής όλης αυτής της προσπάθειας, ο Γιώργος ο Κουτσουφλάκης από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι και αυτό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιλήστε μας καταρχήν, σας ανοίγει και τους βοηθούσατε. Κύριε Κουτσουφλάκη, ήταν δίπλα σας η οικογένεια Καμπόσου στα Λέβιθα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους θεατές. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Κύριε Κουτσουφλάκη, πείτε μας λίγο τι βρήκατε, γιατί είναι πολύ σημαντικό από ό,τι καταλαβαίνω. Είδαμε εμείς τις φωτογραφίες, έχουμε εντυπωσιαστεί, αλλά θα θέλαμε να σας ακούσουμε. Ναι, να πω κάποια πράγματα για την έρευνα αυτή. Mm-hmm. Καταρχήν, είναι μια έρευνα η οποία εντάσσεται σε ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε φέτος και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Σκοπός μας είναι σαν υπηρεσία να καταγράψουμε τα αρχαία μεσαιωνικά και νεότερα ναυάγια που υπάρχουν στην συστάδα αυτών των τεσσάρων νησιών, που είναι Κίναρος, Λέβιθα, Γλάρος και Μαυριά. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε φέτος από τα Λέβιθα, μια σχετικά μικρή ερευνητική ομάδα των 10-12 ανθρώπων. Και τι βρήκατε δύο μεγάλα ναυάγια εκεί? Όχι δύο, έχουμε εντοπίσει ίχνη από 8 συνολικά ναυάγια. 8 ναυάγια. Ναι, τα οποία χρονολογούνται από τους ελληνιστικούς χρόνους μέχρι και την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. Mm-hmm. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα τα οποία έχετε με προσοχή μεταφέρει. Υπάρχει ωστόσο και μια άγκυρα 400 κιλών, και τη βλέπαμε και σε φωτογραφία από αυτές που έχετε δώσει στη δημοσιότητα, την οποία δεν έχετε μεταφέρει ακόμα και την φυλάει και η οικογένεια Καμπόσου εκεί. Ναι, για πρακτικούς λόγους δεν μπόρεσε να μεταφερθεί στην Αθήνα, οπότε έχει αφαιθεί εκεί προσωρινά. 400 κιλά άγκυρα τώρα, πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο σκάφος, πολύ μεγάλο πλοίο. Άγκυρες γενικώς έχουμε βρει πολλές αυτού του τύπου διάσπαση των Αιγαίων. Να πω καταρχήν ότι ο τύπος αυτής της άγκυρας χρονολογείται στην αρχαϊκή περίοδο, δηλαδή θεωρώ ότι είναι κάπου μεταξύ του 600 και 500 π.Χ. Το να βρεις μια άγκυρα βάρος 400 κιλών για αυτή την περίοδο, αυτό παραπέμπει απευθείας σε ένα πολύ μεγάλο πλοίο για τη χρονολογική περίοδο πάντα που μιλάμε. Οπότε αυτό σας βοηθάει να δείτε και από ποιον λαό είναι το πλοίο, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, ο γρανίτης είναι ένα υλικό το οποίο κατά την αρχαϊκή περίοδο δεν πολύ επεξεργάζεται εδώ στο Αιγαίο. Γι' αυτό υπάρχει και λιγάκι σκέψη ότι ενδεχομένως να προέρχεται από ένα πλοίο το οποίο εισήλθε και έρχεται από κάποια περιφέρεια, ας πούμε, του μεσογειακού κόσμου. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Και αυτό είναι και, να σας πω, ένα μεμονωμένο έβριμα, δεν συνδέεται με κάποιο ναυάγιο. Mm-hmm. Αλλά αυτό που οφείλω να πω είναι ότι όλος ο ενάλιος χώρος περιφερειακά της Λέβιθας θα ήταν εξαιρετικά πλούσιος σε ενάλια ευρήματα,
τόσο ναυάγια όσο και πολλά μεμονωμένα ευρήματα. Συνεχίστε την πολύ καλή δουλειά που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Φορέα Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Και ευτυχώς που υπάρχουν και οικογένειες σε αυτά τα απομακρυσμένα νησιά και φυλάσσουν τον τόπο από εκείνους τους περίεργους και επικίνδυνους ανθρώπους. Ξέρετε ακριβώς τι εννοώ. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και στα Λέβηθα και στον κύριο Καμπόση. Και βεβαίως θα ξαναπούμε, γιατί άκουσα και την κυρία Μενδώνη, η οποία έχει σκοπό, λέει, να φτιάξει μουσείο σε κάθε νησί. Και φαντάζομαι ότι αν υπάρχουν τέτοια ευρήματα, καλό θα ήταν. Και θα βοηθούσε και τον τόπο. Να πάμε τώρα σε άλλο θέμα, γιατί πάμε σε αυτά που ακούμε συνέχεια, κυρίες και κύριοι, που αφορούν στους απατεώνες. Διότι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, το κυβερνοέγκλημα αναπτύσσεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και βεβαίως και δεν είναι ένας. Είναι πάρα πολύ. Νέα μορφή εγκλήματος. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Βασίλη Παπακώστα, διευθύντης δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλώς ορίσατε στο Ελλάδος καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Το πιο πρόσφατο περιστατικό ήταν αυτό που ακούσαμε. Τους υπαλλήλους, δήθεν μάλλον υπαλλήλους μιας εταιρείας λογισμικού, που καλούν ανυποψία στους πολίτες στο τηλέφωνο, τους λένε ότι η άδεια χρήσης του λογισμικού τους έχει λήξει και ότι βοηθήστε μας να σας ανανεώσουμε δωρεάν. Τι ακολουθεί, να καταλάβουν και οι πολίτες γιατί πρέπει να προσέχουν. Καλημέρα καταρχήν. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι άλλος ένας εφάνταστος τρόπος των κυβερνοεγκληματιών, των απατεώνων του διαδικτύου, προσπαθώντας να αποκομίσουν χρήματα. Στην προκειμένη περίπτωση, οι άνθρωποι τηλεφωνούν σε πολίτες, τους λένε ότι εκπροσωπούν, είναι τεχνικοί και εκπροσωπούν μια εταιρεία λογισμικού ή μια εταιρεία που έχει αντιβάιρους, ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς. Τους λέει ότι έχει λήξει ή ότι διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή τους ή στο κινητό τους τηλέφωνο. Έχουμε περίπτωση που ζητήσαν να εγκατασταθεί τέτοια εφαρμή και στο κινητό τηλέφωνο. Ακολουθεί λοιπόν, δίνουν τεχνικές οδηγίες. Γιατί οι πολίτες μπορεί να μην ξέρουν για το πώς θα το κάνουν. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιστικοί. Δίνουν τεχνικές οδηγίες. Καθοδηγούν τον πολίτη έτσι ώστε να εγκαταστήσει μια τέτοια εφαρμογή. Και ακολούθως πώς γίνεται η εξαπάτηση. Εάν καταφέρουν να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή, αντιλαμβάνεστε ότι αν έχω αποθηκευμένους κωδικούς username και password σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκτούν πλήρη πρόσβαση. Άρα προσπαθούν να χτυπήσουν μέσα σε κωδικούς από τα e-banking. Τους δίνουμε τα κλειδιά στο χέρι. Ακριβώς. Είναι σαν να τους δίνουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας στο χέρι. Σαν να τους συναντάμε στο δρόμο, μας λένε δώστε μας τα κλειδιά και τους λέμε πάρτε. Δεν καταλαβαίνουμε, κύριε Παπακώστα, ποιος είναι στα αλήθεια τεχνικός. Θα σας εξηγήσω. Είναι απλό. Να πω και τη δεύτερη περίπτωση μόνο. Στη δεύτερη περίπτωση, αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι κωδικοί και δεν καταφέρουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό σας, θα σας ζητήσουν για τις τεχνικές υπηρεσίες που σας παρήχαν 100-200 ευρώ ως αμοιβή. Ναι. Και θα ζητήσουν να τα στείλετε με οποιοδήποτε τρόπο. Θα τις πληρώσουμε κιόλας. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, πώς μπορούμε να αντιληφθούμε. Καταρχήν, καμία εταιρεία δεν επικοινωνεί μαζί μας για να μας πει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο πελάτης επικοινωνεί με την εταιρεία. Η εταιρεία δεν κάνει τέτοιο έλεγχο. Σημειώστε δεν επικοινωνεί τα αυτά, με είναι την σημαντικά. Εταιρεία. Έχουμε κρούσματα, σημειώστε τα. Όπως επίσης λέμε ότι το ίδιο λέμε και η ίδια απάτη, η ίδια μορφή απάτης μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Να μου εμφανιστεί το interface στον υπολογιστή μου να είναι ίδιο με τις τράπεζες και να μου κάνουν αλίευση των κωδικών. Το phishing το λεγόμενο. Εδώ λοιπόν αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι να μας ζητήσουν επιβεβαίωση των κωδικών. Καμία τράπεζα, καμία εταιρεία δεν θα επικοινωνήσει μαζί μας είτε για να επιβεβαιώσει στοιχεία είτε για να μας δώσει τεχνικές συμβουλές. Ο αποκλειστικός του στόχος, αν καταλαβαίνουμε καλά, είναι να εξασφαλίσουν τους κωδικούς μας στις διατραπεζικές μας συναλλαγές και να τους πάρουν και να κάνουν αγορές, να μετακινήσουν μεταφορές χρημάτων. Θα σας πω, θα κάνουν μεταφορές χρημάτων. Εάν αποκτήσουν πρόσβαση στο λογαριασμό μας, και εδώ αυτό είναι το σημαντικό, γιατί πολλοί λένε είναι ασφαλείς οι τράπεζες, εμείς τους δίνουμε τα κλειδιά, αυτό είναι το σημαντικό, με τη δικιά μας βοήθεια τα παίρνουν. Θα μεταφέρουν επί τόπου κάποια χρήματα όσο μπορέσουν. Δεν έχει παρατηρηθεί να κάνουν ζημιές στον υπολογιστή, να έχουν όλο το δικαίωμα αφού αποκτούν πλήρη πρόσβαση. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Τραπεζικό σου λογαριασμό. Εξαρτάται. Αν έχεις εγκατεστημένες εφαρμογές, είσαι λογιστής και έχεις όλα τα αρχεία σου, ενδεχομένως η ζημιά να είναι πολύ μεγάλη. Κυβερνοέγκλημα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται. Άρα λοιπόν δεν απαντάμε ποτέ σε κάποιον που παίρνει τηλέφωνο. Δεν δίνουμε ποτέ τα στοιχεία μας από το τηλέφωνο. Να είναι σαφές αυτό. Ποτέ.
Και να ρωτήσω κάτι, έχετε δεχτεί τηλεφωνήματα για τέτοια περιστατικά? Φυσικά, φυσικά. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα και αυτό ήταν ο λόγος που η ελληνική αστυνομία εξέδωσε και αυτό το δελτίο τύπου, το οποίο επικοινωνείται πάρα πολύ καλά όλοι εσείς που ασχολείστε με την ενημέρωση. Έχει ενημερωθεί ο κόσμος, είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα τα οποία φθήνουν με όσο το θέμα. Κύριε Παπακώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ δεν κρατιέμαι, θα σας στέλνω πάλι εδώ, γιατί θέλω να σας ρωτήσω για ένα τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί Έλληνες. Είναι αφορά κάποιες άλλες εταιρείες που με ένα υπολογιστή σου στέλνουν δύο μηνύματάκια στο κινητό και μετά το λογαριασμό σου το βλέπεις φουσκωμένο και δεν ξέρεις πώς να πάρεις τα χρήματά σου πίσω. Είναι μεγάλη ιστορία, πρέπει να τη δείτε. Διότι δεν βγάζεις άκρη. Δεν βγάζεις άκρη ούτε με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ούτε με αυτές τις εταιρείες που έχουν έδρα την Κύπρο ή το Λιχνεστάι. Θα το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Απλά να ξέρετε ότι για αυτό το θέμα έχουν σχηματιστεί δικογραφίες και η δικαιοσύνη έχει επιληφθεί. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε. Ακολουθούν ωστόσο να συνεχίζουν το έργο τους αυτές οι εταιρείες. Όποτε βλέπετε μήνυμα από πενταψήφιο στο κινητό, κατευθείαν τηλέφωνο εταιρεία κινητής τηλεφορίας για φραγή των μηνυμάτων με από πενταψήφια νούμερα. Να δώσουμε μια συμβουλή μόνο πάνω σε αυτό. Και στο ένα, όσον αφορά την πρώτη περίπτωση που είπαμε πριν, εάν κάνουμε το λάθος και εγκαταστήσουμε τέτοιο λογισμικό, μπορούμε να το απεγκαταστήσουμε άμεσα είτε με τη βοήθεια τεχνικού και εννοείται ότι να ενημερώσουμε ενδεχομένως και την εταιρεία. Όσον αφορά τα πενταψήφια, υπάρχουν αντιβάρους εφαρμογές που εγκαθίστανται σε κινητά, από τις οποίες μπορούμε να κάνουμε μπλοκ, να μην δεχόμαστε. Μπορούμε όμως να κάνουμε μπλοκ και μέσω των εταιρεών που μας υποστηρίζουν. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπακώστα. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχεις κουραστεί λιγάκι, θέλει λίγο νεράκι? Νεράκι θα πιούμε, βέβαια. Λίγο νεράκι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, γιατί επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ερχόμαστε. Δύο τυχερά ζευγάρια θα κερδίσουν από ένα τριήμερο στο ξενοδοχείο Κίθνος Bay. Τα δύο ζευγάρια θα απολαύσουν το δείπνο τους κάθε βράδυ στο εστιατόριο Άριας, στο μαγευτικό κόλπο της Αγίας Ειρήνης. Στο γραφικό λιμανάκι των Λουτρών της Κίθνου, το ξενοδοχείο Κίθνος Bay σας υποδέχεται με την υπόσχεση μιας θαυμάσιας διαμονής μπροστά στη θάλασσα στις αγαπημένες σας Κυκλάδες. Η ιδανική τοποθεσία συνδυάζεται με τις σύγχρονες παροχές και η παράδοση χρόνου στη φιλοξενία με ένα κομψό περιβάλλον και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δείτε το ξενοδοχείο Κίθνος Bay Hotel στο www.hotelkithnosbay.gr. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μας τα προσφέρει η Zante Ferries, που μας ταξιδεύει καθημερινά από τη λιμάνι του Πειραιά για δυτικές Κυκλάδες με τα πλοία της Αδαμάντιος Κοραής και το υπερπολιτελές Διονύσιο Σολωμός. Εδώ είμαστε, έχουμε γυρίσει ο Ελλάδος καλοκαίρι και Τρίτη. Και πριν πάμε σε κάτι πολύ υπέροχο, θα δείτε πολύ όμορφη εικόνα, πολύ όμορφα και καπέλα. Και γυναικείο θα έλεγα. Και γυναικείο θέμα και όμορφο θέμα. Θέλω να πάμε όμως μία βόλτα μέχρι την Κέρκυρα. Να ακούσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολόπουλο, τον δικηγόρο του 19χρονου σπουδαστή μαγειρικής, ο οποίος καταγγέλει ότι πέστη βασανιστήρια σε εστιατόριο γνωστού σεφ. Τηλεσεφ και γνωστού σε όλους. Στέφανο Μποτρίνη. Δεν υπήρχε και απάντηση το χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Πείτε μας λιγάκι την καταγγελία ο πελάτης σας και τι ακριβώς εξηγήσεις έχετε ζητήσει και πού θα φτάσει την υπόθεση δικαιοσύνη. Μία διόρθωση καταρχήν. Ονομάζομαι Νικόπουλος, όχι Νικολόπουλος. Έχω λάθος τα χαρτιά μου, δεν πειράζει. Μα συγχωρείτε, Νικόπουλος. Και βεβαίως, όπως επισημάνατε, η υπόθεση πλέον έχει ακτήσει δικαιοσύνη, η οποία θα διερευνήσει, είμαι απόλυτα βέβαιος, σε βάθος την υπόθεση και έχει τον τελευταίο λόγο. Ο πελάτης σας τι ισχυρίζεται, κύριε Νικόπουλε? Ο πελάτης μου ισχυρίζεται το εξής, ότι δεν πρόκειται περί απλώς μιας μονομερούς βουλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας από τον εργοδότη για τον ίδιο, αλλά κυρίως πρόκειται για μία πρωτοφανή, ακατανόητη, ανεξήγητη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Να καταλάβουμε λίγο τι λέει ο πελάτης σας και τι υποστηρίζετε κι εσείς. Υποστηρίζει λοιπόν ότι σκοπίμως του έβαζαν καυτό λάδι και τον έκαιγαν με εργαλεία κουζίνας. Ακριβώς. Και βεβαίως δεν συνέβη μόνο αυτό, αλλά από την πρώτη μέρα της προσλήψεώς του μέχρι την ακούσια αποχώρηση, εξαναγκαστική δηλαδή αποχώρηση από την εργασία,
Γιατί δεν αντέχει άλλο αυτές τις συνθήκες τις εργασιακές, οι οποίες θυμίζαν μεσαίωνα εργασιακό. Ξέρετε κάτι, σας βλέπω μένει στο εργασιακό μεσαίωνα. Το βλέπουμε κάποιες εικόνες. Έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί. Το οποίο είχε εγκάβματα στο κορμί του. Ήταν ατύχημα ή σκοπίμως κάποιος του πέταξε λάδι. Τι λέτε, αγαπητέ μου, αυτά θα τα λύσει όλα η δικαιοσύνη. Έχει, ο κύριος Μποτρίνη, γιατί πρέπει να πούμε και την άλλη άποψη. Αν πρόκειται περί ατυχήματος ή όχι, θα αποπαθούν. Υποστηρίζει λοιπόν ο πελάτης ότι είναι σκόπιμη ενέργεια. Είμαστε στη δικαιοσύνη. Ναι, ναι. Ο νεαρός έχει εξεταστεί από τους δικαστές, ναι, οι οποίοι και θα αποφανθούν κατά τρόπο καταληκτικό. Κύριε Νικόπουλε, ο πελάτης σας κατηγορεί κάποιους μέσα στην κουζίνα, γιατί ο κύριος Μποτρίνη είπε χθες ο άνθρωπος, η άλλη πλευρά, ότι δεν γνωρίζει κάτι τέτοιο και ότι χαρακτηριστικά μάλιστα ανέφερε ότι μέσα στην κουζίνα του είναι όλοι Παναγίες. Υπάρχουν και εντάσεις. Αλλά μπροστά του είναι όλοι Παναγίες. Μπορεί και να γίνει και κάποιο ατύχημα. Εάν γνωρίζει ή όχι, όλα αυτά θα προκύψουν μέσα από τη δικαστική έρευνα. Α. Και αν γνώριζε. Και, συγγνώμη, δεν άκουσα. Λέω, εάν γνώριζε ή όχι, όλα αυτά θα προκύψουν και θα αποδειχθούν. Προφανώς η δικαιοσύνη έχει το τελευταίο λόγο σε όλες τις υποθέσεις. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο και βεβαίως ο κ. Μποτρίνη μπορεί να συζητείται ό,τι αυτός νομίζει. Προφανώς έχει τη θέση του και δεν μπορούμε να προγράψουμε σε κανέναν άνθρωπο να έχει τη θέση του για ένα περιστατικό το πώς έχουν συμβεί. Δεν κάνουμε δικαστήριο, βλέπουμε προφανώς και τις δύο απόψεις και τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Σημασία. Ό,τι έγινε εκ μέρους του νεαρού έγινε προκειμένου πρώτον να μην εμφανιστεί στην Κέρκυρα φαινόμενο αντίστοιχο των Ιωαννίνων. Εννοείται στην υπόθεση Γιακουμάκη. Στην υπόθεση Γιακουμάκη εννοώ, γιατί δεν είναι μόνο ο νεαρός που κατήγγειλε, είχε το θάρρος για λόγους αυτοσεβασμού και αξιοπρέπειας να καταγγείλει αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Και υπάρχουν βεβαίως και καλά έκανε, και αν υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία και εμπίπτουν και στον νόμο, και καλά έκανε και τα κατήγγειλε. Και... Υπάρχουν, εάν κάνετε ρεπορτάζ αναλυτικό και εξαντλητικό, και άλλα πρόσωπα τα οποία. Θα το παρακολουθήσουμε. Έχει, η υπόθεση είναι ήδη στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν και οι φορείς της πολιτείας οι οποίοι παρακολουθούν τα εργατικά ζητήματα, αν αναφέρεστε σε αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε κοντά στην υπόθεση. Θα είμαστε κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Δυσάρεστα αυτά. Πάμε όμως να αλλάξουμε κλίμα. Να αλλάξουμε κλίμα. Λοιπόν, ναι, να υποδεχθούμε την Σύση Αγιαννίδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είναι μια νέα γυναίκα, καλλιτέχνης θα έλεγα εγώ. Σύση μου, φέτος τα καπέλα, οι τσάντες και οι μπλούζες που έχουν πάνω ζωγραφιές είναι πολύ στη μόδα. Όχι μόνο φέτος, απλά φέτος απογειώθηκε. Φέτος απογειώθηκε. Εσύ το χαρακτηριστικό σου είναι η Φρίντα. Αγαπάς τη Φρίντα. Από φέτος τη Φρίντα πολύ. Κυρίως όμως τα μάτια, τα λατρεύω τα μάτια. Θέλω να δω καπέλα, κυρίες μου, θέλω να δω καπέλα. Πες μας έτσι, δείξε μας με τη σειρά για να μπορεί και ο σκηνοθέτης μας, ο Δήμος ο Παυλόπουλος, να δείξει τι έχουμε φέρει. Μη σηκωθείς από εδώ. Ωραία καπέλα, με φτερά, μάτια. Δημήτρη, διάλεξε τι θέλεις να βάλεις να κάνουμε δώρο. Νομίζω ότι η γυναίκα μου θα μου πει πάρ' τα όλα και φέρ' τα στο σπίτι. Έτσι, είναι δεδομένο. Λογικό. Για να σε ακούσουμε. Λοιπόν, φέτος, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω για ποιον, αρέσουν πάρα πολύ τα μαύρα καπέλα. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια δεν είναι τα σωστά, αλλά πραγματικά στις ξανθιές κάνουν τρομερή εντύπωση στο κεφάλι είναι τους. Είναι στη μόδα. Είναι στη μόδα πάρα πολύ φέτος. Mm-hmm. Εγώ τα δουλεύω 5 χρόνια, η 5η χρονιά, φέτος φεύγουν πάρα πολύ. Είναι χειροποίητη η ζωγραφική. Εννοείται, εγώ την κάνω τη ζωγραφική. Με πινέλο, με ακριλικά χρώματα, τα οποία δεν φεύγουν και να βραχεί το καπέλο, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα οποία σετάρεις από ό,τι βλέπω με τις τσάντες, που είναι τσάντες θαλάσσης. Τσαντάκια βραδινά, τσαντάκια καθημερινά, για όλες τις περιπτώσεις. Και βλέπω έχεις φέρει και μορουδιακά, και αυτά τι είναι τα καντράκια. Έχω και πράγματα που φτιάχνω στο μαγαζί μου, που απευθύνονται σε νεογέννητα, σε βαφτίσεις, γενικά δωράκια για παιδιά, γιατί είναι και ένα θέμα που αγαπάω πάρα πολύ να κάνω. Το παιδικό, γιατί έχει χρώμα, φαντασία, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Πες μας, πού σε βρίσκουμε, Φρίντα μου. Φρίντα σε λέω. Λοιπόν, εγώ είμαι στο Περιστέρι, στην οδό Εμιλίου Βεάκη και Ρούσβελτ 5. Το κατάστημα λέγεται Βίτρου Μαγιαννίδου Σύση.
Και το αγαπάνε και πολλές κυρίες στον καλλιτεχνικό χώρο, από ό,τι ξέρω. Ναι, έχω και πολλούς καλλιτέχνες μέσα στο μαγαζί, γιατί δεν έχω μόνο δικά μου πράγματα. Έχω κεραμικά, έχω κοσμήματα, έχω καλλιτέχνες οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε μουσεία. Έχω εξαιρετικές δουλειές. Λοιπόν, αν και ήταν λίγος ο χρόνος περιορισμένος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας γέμισες με χρώμα το στούντιο. Αυτή η τσάντα είναι καταπληκτική. Δημήτρη, τσάντα με καπέλο, νομίζω αυτό πρέπει να πάρεις στη γυναίκα σου. Δώρο εννοείται. Δώρο κατευθείαν. Αυτά κάνετε. Εσείς τα κορίτσια, αυτά κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς όμως ευχαριστούμε. Χάρηκαμε πάρα πολύ που σας γνωρίσαμε από κοντά. Λοιπόν, κλείσαμε, κλείνουμε. Εμείς θα ξανάρθουμε πάλι αύριο. Έτσι λέμε, στις 7 η ώρα θα είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ελπίζω να είστε εδώ αύριο το πρωί στις 7. Καλό υπόλοιπο ημέρας στο όρο Ελλάδος καλοκαίρι της Τετάρτης αύριο το πρωί. Αύριο 7. 7.